Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό τσουκοφοπίπινο καπεσούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήρες καμ του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό. Λέμε, πάμε τα χαρμόνα για να κάνουμε κλειστή τρίμπλα στα αγόρια, να περάσουμε την μπάλα κατά τα πόδια της μελαγχολίας και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικά ζουμουσάδα. Κοπιάστε πουλάκια μου, κοπιάστε, είτε είστε εδώ από κάτω στη Λεόντου Σοφού και Φράγκο γωνία, είτε είστε στην άλλη άκρη της γης, στο Αραράτ, στα Όρη, να πούμε στον Ταΐγε, το ξέρω εγώ, πού να πούμε αλλού, στον Παρνασό, στο Έβερεστ, όχι στο Σαντουιτσάδικο, είτε είστε στα νησιά Παπούα, είτε είστε στο Ακαπούλκο, στο Νέο Δελχή, στο Παλαιό Δελχή, όπου και να μας ακούτε μέσα από το Μαραφετίδιον. Μεγάλη λέξη το μαραφέτι, μην την υποτιμάτε, είναι εξαφανισμένη. Επαναφέρουμε τη λέξη μαραφέτι γιατί είναι απαραίτητη. Απαραίτητη όπως είναι η βοήθεια της διαιτησίας των Ολυμπιακών για να περάσει ο μίλος του Champions League. Τόσο απαραίτητη δηλαδή ένα πράγμα, πώς μπορεί ένα επιθετικό φάουλ να το μετατρέψει σε πέναλτι και να του βάλει στο νου στο ταμείο του 30 εκατομμυριάκια. Έτσι, έτσι, απλά! Έτσι, απλά λέμε. Θα τα δούμε, θα τα συζητήσουμε βεβαίως. Εδώ είμαστε. Γι' αυτό το σκοπό ερχόμαστε. Ελάτε και σήμερα να περάσουμε όμορφα, να βροντοφωνάξουμε από σπάσα κατεύθυνση ότι δεν μας πέφτει με τίποτα! Το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια, η αισιοδοξία, η πίστη στα τέσσερα γράμματα και σε αυτήν ομαδάρα που είδαμε στο Κράσνονταρ. Αλλά και το άλλο που σκέφτεστε, βεβαίως, εννοείται. Και έτσι ξαφνικά έχει φύγει τώρα, έχει φύγει παιδιά, ο κόκκος έχει φύγει, το κομματάκι από το κουλούρι, έτσι, επάνω τι έχει το κουλούρι παιδί μου, πώς το λένε, το... Κόλλησα τώρα. Αυτά τα μικρά τα βαρβαδελάκια. Και κόλλησα. Πώς το λένε αυτό το. Και έχει βγει και έχει πάει και έχει καθίσει ανάμεσα στα δύο δόντια. Πώς το. Κόλλησα, δεν θυμάμαι πώς λέγεται αυτό που έχει πάει τα μικρά τα βαρβαδέλια. Όχι τρούφα, όχι. Πώς το λένε αργά μου το. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω. Ελάτε στην παρέα μας. Γιατί έχουμε και σήμερα ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Άλλα θα πούμε από αυτά που ετοιμάσαμε. Εννοείται, εννοείται, δεν το συζητάω. Σουσάμιπ! Σουρε, ναι. Γεια σου, ρε Λάρι. Σουσάμιπ, παιδιά, κόλλησε. Δεν μου ερχόταν η λέξη σουσάμιπ. Έχει πάει τώρα, έχει φύγει ένα κομματά, ένα σουσάμι. Και έχει πάει ανάμεσα στο κενό. Ανάμεσα σαν. Μια στιγμή, λοιπόν. Να το. Εντάξει. Έχει πάει στο κενό που έχω ανάμεσα στα δύο προστινά δόντια, εντάξει δεν είναι μικρή και τη γαρμπή που θες για να πας από το ένα ας πούμε δόντι στο άλλο, θες ένα τέταρτο και καμιά 50 ευρώ ταξί, αλλά έχει πάει το σουσάμι και έχει καθίσει εκεί. Σουσάμι άνοιξε. Άρε Λάρι, κατευθείαν, μπαμ μπαμ, κατευθείαν. Κατευθείαν, τι να πω, δεν έχω λόγια. Λέω λοιπόν ότι ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, Whirlpool, αυτό το διάστημα, ειδικά, εξαιρετικά, πλυντήρια. Εκεί θα βρείτε αυτό που γουστάρετε, όχι μόνο σε Whirlpool συσκευές, που είναι η έκτη αίσθηση, που είναι όλα όσα θέλετε στις συσκευές αυτές συγκεκριμένες, στα πλυντήρια πιάτων και όχι μόνο. Whirlpool, γιατί εκεί ξέρετε, στην ηλεκτρονέτ θα βρείτε ό,τι θέλετε, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε. Έτσι, έτσι, έτσι. Κάνε λίγο μου χαμπέτη. Έλα καμάρι μου. Έλα σταυράκι. Έχω παιδιά, ξέρετε με αυτό, έχω φάει το κόλλημα έτσι. Έλεγα λοιπόν πλυντήρια ρούχων Whirlpool. Και θα δώσουμε και φούρνο μικροκυμάτων αύριο, αξίας 90 ευρώ. Έλα σταυράκι, έλα, 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 εκτόξευσέ μας. Φυσικά για υπέροχο ψάρι, για πεντανόστιμο θαλασσινό σε δύο κουκλιά μαγαζιά και στο Δικητήριο 214.000 και στο Ρεόκαστρο 695666. Εκεί θα πάτε. Το νου σου λέει στα αγγλικά είναι στην τρούφα. Αυτό θα ήθελα να έχει πάνω Κώστα. Τρούφα θα ήθελα να έχει πάνω το. Το σουσάμι τι να μου κάνει, το σουσάμι να ξεγελιέσαι. Είναι να σου μπαίνει ένα μες στα δόντια να κάνεις. Άστα, άστα, άστα. Τρουφίτσα. Υπαγορευμένη αγάπη.
Αιγαίων λοιπόν, και στο Δικητήριο και στο Ρεόκαστρο, εξαιρετικά πεντανόστιμα, υπέροχα πράγματα θα φάτε εκεί. Βάλτε ωμέγα 3 στον οργανισμό σας, παρείστικο μεζεδοπολείο με καταπληκτικά μαγειρευτά, με υπέροχη κουζίνα, με το χαμόγελο στα χείλη άνθρωποι. Έχουν φτιάξει δύο πρότυπα ιχθυοπολία καταπληκτικά, και με τη λιβεριά και πε και φε. Take away που λένε στα χωριά μας, και ό,τι αγαπάτε και γουστάρετε. Φυσικά δεν ξεχνάτε Νικολαίδης, Άρτο Ζαχαροπλαστεία. Εκεί θα βρείτε το πιο νόστιμο παγωτό στην πόλη. Τα πιο περιποιημένα, τα πιο εκλεκτά, τα πιο πεντανόστιμα, τα πιο σπιτήσια, μανίσια γλυκά. Και τούρτες και σοκολατόπιτες και προφιτερόλ, αφού δεν τα τρώω ας τα πω. Και οτιδήποτε υπέροχο υπάρχει σε γλυκό, και βέβαια και ψωμιά. Τα πάντα, ζυμωτά, βυζαντινά, θέλετε για διαβητικούς, ό,τι θέλετε από ψωμιά. Τα πάντα όλα. Και εννοείται αυτοκίνητο σαν μεταχειρισμένο. Λένε ότι είναι μεταχειρισμένο, σαν καινούριο. Τσαντεκίδης και εκεί και επαγγελματικό, με καρότσες και βαν και ό,τι θέλετε. Και το πηγαίνετε και όπου γουστάρετε. Απέναντι από τα Τζάμπο στο ωραίο κάστρο. Λέω πάντα. Οι παλαιοί το ξέρετε, έχω χούι, είναι συνήθιο, είναι κάτι που δεν μπορώ να το κόψω, ότι η μεθεπόμενη μέρα είναι αυτή που δείχνει το τι έχεις καταφέρει. Ξέρω ότι μεθαύριο παίζουμε στο Βόλο και εκεί θα στρέψουμε την προσοχή μας, εκεί θέλω να γυρίσει το μυαλό μας, δεν παίζουμε εμείς μπάλα βεβαίως και το διευκρινίζουμε αυτό, οι παίκτες θα παίξουν, αλλά... Κατά ένα περίεργο τρόπο όλη η οικογένεια, όλος ο οργανισμός επηρεάζει και αυτούς που φορούν τη φανέλα και την τιμούν και την υδρώνουν και πασχίζουν για αυτή, πέρα από το ότι είναι επαγγελματίες και αμείβονται εξαιρετικά, τιμούν και το έμβλημα και παίζουν και για το λαό και παίζουν και για τον πρόεδρο, παίζουν και για τον εαυτό τους, για τις οικογένειές τους, όπως έχουμε πει κάθε φορά. Να διευκρινίσουμε στο φίλο μου τον Μινά που έστειλε μήνυμα χθες στο inbox και μου είπε: λύσε μου σε παρακαλώ στον αέρα αυτήν την απορία. Τίποτα δεν είναι γραμμένο από μέσα στις εκπομπές που κάνουμε τα πρωινά πριν από μεγάλους αγώνες. Οτιδήποτε φίλε από μέσα, οτιδήποτε είναι ανάγνωση, είναι μέτριο, είναι ξενέρωτο, είναι πλαδαρό, είναι μη επιθυμητό από μένα. Προτιμώ να κάνω 32 σαρδάμ την ώρα που διαβάζω ένα κείμενο που είναι επίκλειστο συνέστημα, που πορώνουμε τον εαυτό μας και όλους εσάς, που κλιμακώνουμε, που δημιουργούμε ατμόσφαιρα που θέλουμε να χτυπάει δυνατά η καρδιά μας, χίλιες φορές απ' έξω και να γίνουν 50 λάθη, παρά να διαβάζεις από μέσα, διότι είναι ένα πράγμα πραγματικά ξενέρωτο και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που θέλουμε. Το διευκρινίζουμε, ήταν η απορία σου. Σε ευχαριστώ για αυτά που μου έγραψες. Απλά σου λύνω την απορία στον αέρα, γιατί μου είπες απάντησέ μου το αυτό, αν μπορείς. Φίλε Μινά, από την Καστοριά. Πέρασα καταπληκτικά στην Καστοριά. Δύο χειμώνες τραγουδώντας εκεί τα Σαββατοκύριακα στο Άργος Ορεστικό, στο Ακρόαμα. Τα φιλιά μου στο Γιώργο και στη Δέσποινα να ακούνε εκεί. Λέω λοιπόν, γυρίζοντας στα δικά μας, ότι την επομένη της επόμενης μέρας, δηλαδή τη μεθεπόμενη, που κάθεται η σκόνη, που οι σφιγμοί επιστρέφουν σε κανονικά επίπεδα, που η φωνία αρχίζει σιγά σιγά να ξεβραχνιάζει και οι φλέβες να επανέρχονται στη φυσιολογική τους θέση και το μυαλό να κρυώνει, βλέπεις τι έχεις πετύχει. Τι πέτυχε η ομάδα? Προχθές το βράδυ στη Ρωσία πέτυχε να φωνάξει προς πάσα κατεύθυνση, προς φίλους αλλά και προς εχθρούς και αντιπάλους, ότι ο ΠΑΟΚ έχει μεγαλώσει. Ότι ο Πανθεσσαλονίκης Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών, ασχέτως αν τα καταφέρει ή όχι να προκριθεί, γιατί αυτό που λέω δεν αλλάζει, ό,τι και αν γίνει, ό,τι και αν γίνει την Τετάρτη το βράδυ, ο ΠΑΟΚ έχει μεγαλώσει. Μακάρι, το θέλουμε όλοι, είμαι πάρα πολύ πεπισμένος όσο ποτέ άλλοτε ότι ο Θεός μας επιφυλάσσει αυτή τη μεγάλη πρόκριση την Τετάρτη το βράδυ, ότι ήρθε η στιγμή να το γευτούμε, ότι περάσαμε από συμπληγάδες, από στεναχώριες, από πίκρες, από αποκλεισμούς, πότε το αξίζαμε, πότε δεν ήμασταν έτοιμοι, περάσαμε όλη αυτή τη διαδικασία και όπως με λαχτάρα υπομείναμε, αντέξαμε, σταθήκαμε στα πόδια μας και μετά την κλοπή το 18 πήγαμε και πήραμε ένα αίτητο πρωτάθλημα και σαρώσαμε τους πάντες
Έτσι νομοτελειακά θεωρώ ότι έφτασε, ότι ήγγηκεν η ώρα, ότι η στιγμή έφτασε την Τετάρτη το βράδυ να γευτούμε αυτή την πρόκριση. Έχω τόσο δυνατή πεποίθηση μέσα μου, είμαι τόσο βέβαιος όσο ποτέ, δεν είμαι ούτε προφήτης, ούτε προπέτης, ούτε ο Τηρεσίας, ούτε ο Κάλχας για να δω το μέλλον. Η γιαγιά τα είχε πει βέβαια! Σωστό, η γιαγιά τα είχε πει. Αλλά δεν ξέρω, είναι η εμφάνιση της ομάδας, είναι αυτό που είδαμε, τον τρόπο με τον οποίο έπαιξε η ομάδα, είναι ο τρόπος που αντιμετώπισε τον αντίπαλο, το πώς δεν κλείστηκε, το πώς δεν φοβήθηκε, το πώς κοίταξε τα μάτια έναν αντίπαλο που είχε ακριβώς τον ίδιο στόχο με εμάς, το πώς έτρεξε. Αυτό τεράστια εντύπωση, τα τρεξίματα της ομάδας. Καλά λοιπόν όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε όμως και πάλι, αν μου επιτρέπετε κι εσείς, γιατί μαζί την κάνουμε την εκπομπή, θα τα συζητήσουμε από τη Δευτέρα και μετά. Να τελειώσει εδώ λοιπόν η χαρά για αυτή την τεράστια εμφάνιση, γιατί το αποτέλεσμα δεν ήρθε, όμως όλος ο οργανισμός, όλη η οικογένεια έχει πεποίθηση ότι θα τους πάρουμε εδώ αυτούς. Πολύ ωραία το είπε ο Τσόλακ, μην ανησυχείτε λέει, εγώ λέει, 1-0. 1-0 εγώ και περνάμε. Έλα ρε Λεβέντη Παστελότη, με τον καλημέρα αυτός μπήκε στο νόημα. Χθες λοιπόν έβλεπα τα μικρά βιντεάκια που φτιάχνει, εξαιρετική δουλειά που φτιάχνει ο επίσημος ΠΑΟΚ για τους νεοαφιχθέντες, για τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, και μου έκανε εντύπωση και στον έναν και στον άλλον η τεράστια αυτοπεποίθηση, η τεράστια δίψα να δώσουν πράγματα. Ο μεν Παστελωτής, ο Αντωνάκης, ο οποίος είπε ότι ήρθα, είμαι εδώ, θέλω να γράψω ιστορία, θέλω να σκοράρω, ρώτησα Έλληνες φίλους μου, καταλαβαίνω που ήρθα, γνωρίζω το μεγαλείο του συλλόγου και θέλω να γράψω ιστορία μαζί σας, περιμένετε πολλά γκολ από μένα, τρελαμένος δηλαδή, τον βλέπεις ρε παιδί μου, θηρίο στο κλουβί, ότι πας. Ματάκι χορταράκι, μπες μέσα και μην αφήσεις εστία για εστία. Ξεγκόλιασέ τους από τον γκολ. Δηλαδή βγάζουν ρε παιδί μου τα γκολ, ό,τι γκολ ξεγκόλιασέ τους. Ό,τι γκολ έχεις βγάλτο, ό,τι γκολ έχεις βγάλτο ρε παιδί μου, αυτό λέμε. Το ρήμα δεν βρίζει εκπομπή σε καμία περίπτωση, ούτε ρίχνει το επίπεδο, the level, the niveau. Έτσι, έχει ανατροφή, έχει αξίες. Λέω λοιπόν, και ο άλλος, ο δεξιός μπακ από την Μπαρτσελώνα, τρελαμένος ο κόσμος λέει, μπήκα, είδα βιντεάκια στο Instagram, στο YouTube, τι λαός είναι αυτός, θέλω κι εγώ να δώσω ό,τι έχω. Δηλαδή δύο τύποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν πράγματα. Και ο ένας που ήρθε για 4 χρόνια και πολύ περισσότερο, και εννοείται πολύ πιο εδώ από τον άλλο που ήρθε για 1 χρόνο, αλλά και ο άλλος που ήρθε για 1 χρόνο μου φάνηκε ότι δεν ήρθε για 1 χρόνο. Δεν μίλησε σαν ένας δανεικός ας πούμε που, οκ okay, παιδιά, και αυτός λέμε τώρα τις δηλώσεις έτσι. Όλα το έχουμε πει, ματάκι χορταράκι. Όλα είναι εκεί, μέσα στο χόρτο. Τι θα κάνει ο καθένας. Αλλά λίγο φάτσες κόβουμε, λίγο βλέπουμε ρε παιδί μου. Και οι δύο βράζουν το αίμα τους. Θα μου πεις τι θα κάνεις. Θα πληρώσεις, να πούμε, 1 εκατομμύριο για να κρατήσεις τον Ουαγκέ. Εδώ, Ουαγκέ είπαμε και όχι Βαγκέ, το είπε και ο ίδιος στο βιντεάκι. Μούσα Ουαγκέ. Μην το λέμε αλλιώς τον άνθρωπο. Όπως δεν μας αρέσει να μας αλλάζουν εμάς το όνομα, έτσι και τον αλλονό να το σεβαστούμε. Αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά πιθανόν αν εδώ φάει την καψούρα, να πει, ξέρετε κάτι, αφήστε με κανένα χρόνο ακόμα, πάμε για έναν δανεισμό, για ανανέωση του δανεισμού, πάμε και άλλον έναν, και μετά, όσο θα πλησιάζει προς το τέλος, ξέρω εγώ, το συμβόλαιο, ότι μπορεί να γίνει κάτι. Λέω τώρα, εικάζουμε. Αυτά είναι πολύ μακριά, αλλά είναι ερώτημα που υπάρχει, τι θα γίνει του χρόνου. Αφήστε τώρα να παίξει αυτό στην μπαλάρα, το δω να φάει την καψούρα. Αφήστε λίγο να του μπει μέσα το υπέροχο μικρόβιο του ΠΑΟΚ, μέσα στο αίμα του να κυλήσει, και να δούμε μετά αν θα θέλει να πάει σε καμιά δευτερότερη γαλλική δανεικός. Γιατί στην Μπαρτσελώνα για να παίξει, δύσκολος. Δύσκολος. Στην παρούσα φάση τώρα, δεν ξέρω τι θα γίνει μετά, αλλά μιλάμε για τώρα. Καλά λοιπόν όλα αυτά, και οι νεοαποκτηθέντες και η εμφατική εμφάνιση μέσα στο Κράσνονταρ. Καλά όλα αυτά,
Όμως έχω να πω δύο συλλαβές. Βόλος. Βόλος. Το δεις εξαμαρτήν ουκ ανδρός σοφού, όπως το δεις εξαμαρτήν ουκ ομάδας σοφής. Ό,τι έγινε με τον Ατρόμητο, που το μυαλό ήταν αλλού, δεν πρέπει να ξαναγίνει τώρα. Εννοείται δεν περιμένουμε ούτε μπαλάρα, ούτε 4 και 5 γκολ, μισό μηδέν, νίκη, γεια σας. Διπλό, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε νέα απώλεια τόσο νωρίς στο πρωτάθλημα. Δεν μας παίρνει. Τρίτη αγωνιστική να έχουμε χάσει βαθμούς από εδώ και από εκεί. Άρα όσοι θα κληθούν να παίξουν, δεν γνωρίζω αν θα βάλει στο αρχικό σχήμα, θα τα δούμε αυτά όπως όταν θα πλησιάζει. Δηλαδή αύριο νομίζω θα ξέρουμε, θα έχουμε μια πιο εμπεριστατωμένη, μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Αλλά όσο πλησιάζει το μάτς με τον Βόλο, δεν ξέρω αν θα βάλει τους δύο, τον Αντώνη και τον Μούσα. Τους Μουσαντώνιδες. Δεν ξέρω αν θα βάλει Τσόλα και Ουαγγέ. Αν όμως έχει στο μυαλό του να τους χρησιμοποιήσει την Τετάρτη το βράδυ στον αγώνα, στον ίν υπερπάντων ο αγών, στον αγώνα, τότε πιθανότατα να τους δώσει χρόνο στο Βόλο. Δεν ξέρω αν θα είναι στο αρχικό σχήμα, δεν ξέρω, αλλαγές θα κάνει. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα βάλει το Σβάπ και τον Καντουρί να τρέξουν 90 λεπτά. Έσκασαν και ο Αυστριακός και ο Μαροκινός, που πολύ μπροστά στην ψηφοφορία για τον κορυφαίο παίχτη στο μάτς με την Κράσνοταρ, δείγμα ότι ο κόσμος, όπως και εμείς, το πιστεύω αυτό ακράτατα και το υπερασπίζομαι μέχρι τελευταία υποδιαστολής, μέχρι την τελευταία περισπομένη που θα βάλω σε κάποια λέξη, εδώ πίσω από το μικρόφωνο, δεν έχουμε ούτε αιμονές, ούτε κολλήματα, ούτε συμπάθειες, αντιπάθειες. Όταν βλέπουμε κάτι καλό, να μην πούμε ένα μπράβο στο Λεβέντη που μας έχει βγάλει τα μάτια σε αυτά τα τρία μάτς των Ελκατούρη. Που ξέρετε ότι δεν ήταν, ρε παιδί μου, από τις συμπάθειές μου τα προηγούμενα χρόνια. Έβλεπα ότι δεν. Μα οι τραυματισμοί, μα η θέση που τον έβαζαν. Μα δεν είχε δώσει αυτά σε σχέση με αυτά που περιμένα από ένα παίχτη που έρχεται από την Νάπολη και την Τωρίνο, έχει παίξει το καμπιονάτο και κοστίζει πάνω από 1 εκατομμύριο στην ομάδα. Περιμέναμε να δούμε πράγματα που δεν τα είχαμε δει. Τώρα λοιπόν που τον βλέπουμε και κεντάει και παίρνει την μπάλα και την προστατεύει και μοιράζει και κόβει και τρέχει και ηρεμεί και αυξομειώνει το ρυθμό και έχουν βρει και μια χημεία από το πουθενά με τον Αυστριακό, να μην πούμε δηλαδή ότι ήταν από τους κορυφαίους, θα με εμπαθείς άμα δεν το πω. Μου καλά, όταν δεν έπεσε έλεγες, παίξε ρε άνθρωπε, κάνε μια... Δώσε λίγα πράγματα στην ομάδα που σε έχει εδώ τόσο καιρό και ακόμα δεν έχει δει. Λέγαμε πέρσι, ξέρω εγώ, πρόπερσι. Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, ένα μάτι στον Πανιόνιο, κάτι χιόνια που περπάτησε στην Τρίπολη, ξέρω εγώ, την μπάσα στο Χαριλάου. Βεβαίως, αλλά ήταν εξαιρέσεις. Αν λοιπόν κάνεις κριτική εκεί που τον βλέπεις ότι δεν τραβάει, και όταν όχι απλά τραβήξει, αλλά έχει πάρει το κέντρο μόνος του και κεντάει. Και ο άνθρωπος ξεδιπλώνει αρετές που δεν τις είχαμε δει. Αν δεν το πω, τότε δεν είμαι εντάξει. Απέναντί του και απέναντί σας. Και αποδεικνύεται ότι και ο κόσμος πραγματικά αναγνωρίζει. Γι' αυτό η ψηφοφορία είναι πολύ μπροστά πρώτος. Την ψηφοφορία που γίνεται στο διαδίκτυο, τέλος πάντων, για τον MVP, είναι αυτά τα κόλπα τα μοντέρνα της σύγχρονης εποχής. Αλλά είναι και ενδεικτικά για το πώς βλέπει ο κόσμος τα μάτς. Ότι ο κόσμος έχει ματάκια. Δεν χρειάζεται να έχει πάρει 17 διπλώματα προπονητικής. Βλέπει μπάλα από τα γενοφάσια του. Το μυρίζει και αυτό στο τόπι. Δεν είναι μυρωδιάς. Δεν είναι άμπαλοι όλοι. Ούτε πρέπει να έχεις παίξει μπάλα ντε και καλά σε επίπεδο μικτής κόσμου για να μπορείς να πεις την άποψή σου. Είναι και αυτό ένα θέμα. Δεν έχεις παίξει μπάλα. Εντάξει, οκ, ρε φίλε. Πάω, και, πάω σε ένα εστιατόριο. 40 χρόνια, ας πούμε, τρώω πατάτα φούρνου. Μπορεί να μην μπορώ να τη μαγειρέψω εγώ ίδιος, αλλά μπορώ να κρίνω αν είναι η πατάτα φούρνου καλή ή όχι. Λέω εγώ τώρα, πρέπει να είμαι μάγειρας. Και στο κάτω-κάτω δεν είπα ότι θα μπω στη θέση του μάγειρα να τη μαγειρέψω. Επειδή όμως 40 χρόνια την τρώω την πατάτα φούρνου, μπορώ να κρίνω αν είναι άβραστη, αν έχει λίγο αλάτι, αν την έχει κάψει, αν έχει βάλει παλιό λάδι, αν είναι χθεσινή και την έχει ξαναζεστάνει. Μπορώ να σου το πω. Δεν χρειάζεται να είμαι ο σεφ, ο μάγειρας, ούτε τον υποκαθιστούμε. Αυτό για το παίζω μπάλα ή δεν παίζω. Βεβαίως σεβόμαστε αυτούς που έχουν κλωτσίσει το τόπι, γιατί έχουν ασχοληθεί, αλλά και εμείς που βλέπουμε τόσα χρόνια ή που είναι και η δουλειά μας το να σχολιάζουμε αυτά που βλέπουμε,
μετά τις καμπάζουμε. Το ίδιο λοιπόν και ο κόσμος δεν απαραίτητο να έχει παίξει επαγγελματικά σε επίπεδο κορυφαίο, βλέπει και καταλαβαίνει και κατανοεί και την πονά την ομάδα και επίσης η ματιά του είναι τις περισσότερες φορές και συντριπτική πλειοψηφία είναι άδολη, είναι ανιδιοτελής, είναι ανώθευτη, είναι η γνήσια και είναι η πραγματική, γιατί πονάει, γιατί δεν έχει κέρδος από αυτό που βλέπει, γιατί δεν υπάρχει τίποτα, καμία δεύτερη σκέψη από πίσω παρά μόνο η αγάπη για την ομάδα, όπως και οι δικές μας κουβέντες, αυτό μας ενδιαφέρει εδώ. Το άτομο, αν παίζει, αν δεν παίζει, ποιος είναι από πίσω, είναι μάνατζερ, συμφέροντα, αυτά ξέρετε δεν υπάρχουν ούτε καν εδώ. Άρα, ο Καντουρί λοιπόν, όλο το κέντρο προχθές. Λες αυτός είναι ρε παιδιά. Δεν πας και είναι κανένα σωσίας, αυτό με τους σωσίες. Και μπαίνει ο Μπίσεσβαρ πάλι και λες πάλι ρε Μπίσεσβαρ. Πάρε λίγο παράδειγμα από τους υπόλοιπους που έχουν σκιστεί, που έχουν βγάλει την ψυχή τους όλοι. Και μπαίνει και είναι σαν παραφωνία πάλι. Πάλι σαν παραφωνία. Είπαμε εκεί στα δυο μάτς, έβαλε δεξί μπακ, αριστερό, αυτά. Ανταποκρίθηκες, μπράβο σου, μήπως το σώζεις και ξανά μια εμφάνιση. Δηλαδή όσο αγωνίστηκες σαν ένα πάλι μια εικόνα αποκαρδιωτική. Γυρίζω λοιπόν στο μάτς του Σαββάτου. Το απόγευμα του Σαββάτου λοιπόν. Η ομάδα πάει στο Βόλο. Όποιος νομίζει ότι είναι ένα εύκολο παιχνίδι και θα κάνουμε έναν ωραίο περίπατο, πλανάτε πλάνη νικτράν. Σύστικο αντικείμενο. Μεγάλο λάθος θα κάνει η ομάδα, αν νομίζει ότι επειδή εμείς την Κράσνονταρ την είχαμε, την παίξαμε στην έδρα της και έπρεπε να την κερδίσουμε, εμείς είμαστε έτοιμοι για τη Σαλόνι του Champions League. Αυτά τα ματσάκια τώρα, εγώ έριξα τη Μόνικα Μπελούτσι, την Ειρίνα Σάικ, την Αντριάννα Λίμα. Τις έκαναν να με παρακαλάνε και με καψουρεύτηκαν. Τώρα εσύ που είσαι η κόρη ας πούμε του γείτονα ή του περιπτερά, σιγά μην καθίσω να ασχοληθώ. Μπα, εδώ είναι η καθημερινότητά σου. Και αυτά τα μάτς θα σε ξαναβγάλουν στο Champions League. Αυτά τα μάτς θα σε οδηγήσουν στο πρωτάθλημα. Άρα καμία υποτίμηση στον αντίπαλο. Καμία απολύτως δεν συγχωρείται, καμία χαλάρωση. Και όποιοι παίξουν, γιατί θα έχει αλλαγές, όλο τους το είναι. Φωνάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα πριν τον Ατρόμητο και λέγαμε... Ρε μπάλα. Το νου σας ρε μπάλα. Το νου σας καλά. Καλά έτσι ακριβώς. Ακριβώς. Το νου σας καλά. Αυτό. Για να μην έχουμε να πάμε ήρεμοι με το τριποντάκι μας. Να πάμε μετά και να ασχοληθούμε από Δευτέρα. Θα βαράμε τα τέλεια 3 πρωινά. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Πριν πάω στο διάλειμμα. Είδατε πως παίζονται τα κόζια. Πέρσι χερούκλα στο μάτς με την Κράσνονταρ παίζεται κοκοκό. Τώρα το επιθετικό φάουλ που κάνει ο Ραγκέλοβιτς χθες το βράδυ, πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού ο Ολλανδός. Είδατε πως γίνονται τα πραγματάκια. Εγώ φτύνω το αίμα, το βλέπω στο χώμα, μαρτυράω το γαλατάκι της μάνας μου και ξοδεύω την ψυχή μου όλη για να φτάσω. Παίζω ομίλους πριν τους ομίλους. Και πρόπερση και φέτος. Να Μπεσίκτας, να Μπενφίκα, να Κράσνονταρ. Παίζω ομίλους για να μπω. Ξοδεύω όλο μου το είναι. Βγάζω ό,τι έχω μέσα μου. Ό,τι κμάδα δύναμης. Κάνω την υπερπροσπάθεια. Και... με κόντρα διαιτησίες, με Πόουσεν, με 2, με 3 απέναντι, με αδικία, με 1000 πράγματα. Και με εχθρική διαιτησία πάλι προχθές. Εχθρική ξεκάθαρα, δεν με θέλουν. Ρε κουφάλες, θα περάσω την Τετάρτη και θα είμαι εκεί. Θα βλέπετε το Σεντόνι μέσα στην Τούμπα. Εσείς οι αγύρτες με τις φυρίχτρες και εσείς που κάνετε κομάντο μέσα. Και μη βρεθεί κανένας να μου πει σύμπτωση. Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, πάβει να είναι σύμπτωση. Μια, δυο, τρεις, να πέναλτι με την Μπενφίκα, να ξανά πέναλτι. Να ένας χειρουργός, να τώρα πέρσι άλλος, να φέτος αυτός εδώ περίεργος. Δεν σε θέλουν και υπάρχει γραμμή, δεν μου το βγάζει κανένας από το μυαλό. Ας ήρθε να μου πει οποιοσδήποτε ό,τι θέλει. Δεν ακούω κανέναν. Γραμμή ξεκάθαρη. Αυτούς μην τους αφήσετε να μπουν σε αυτό το κόλπο. Γιατί
Ο τρελός ο Πόντιος ξοδεύει εκατομμύρια χωρίς να τα έχει πάρει από εκεί. Φανταστείτε μεθαύριο να μπει και να πει μπραφ 25 και όχι από την τσέπη του. Τι έχει να κάνει, τι παίχτες έχει να φέρει. Εμπόδια. Τι θα τους εκτοξεύσει ακόμα περισσότερο. Το νέο γήπεδο, η νέα Τούμπα, μπλοκάρισε τις υπογραφές για το Καφτατζόγλιο. Τι θα τους κρατήσει στο έδαφος. Πάλι εκτός ομίλων, Champions League. Άρα, στείλ τους εκεί ζωσμένους, να πούμε, με εκρηκτικά τους διαιτητές, να τους τα κάνουν όλα γιάμπαλο. Και αυτό έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Αλλά θα περάσω ρε, θα περάσω γιατί το αξίζω. Την Τετάρτη το βράδυ θα είμαι στους ομίλους. Θέλετε, δεν θέλετε. Πόσο μπορείτε να το καθυστερήσετε. Πόσο μπορείτε να μπείτε κόντρα στο χήμαρο που λέγεται ΠΑΟΚ. Στο λαό του, στην επιθυμία του, την άσβεστη δίψα του, αυτή η τρελή επιθυμία που μας κινεί όλους. Πόσο μπορείτε. Δεν θα μπορέσετε. Δεν θα μπορέσετε. Τι όργια μπορεί να κάνει την Τετάρτη. Όποιος, να πούμε, σιχαμερό στείλουν. Τι μπορεί να κάνει. Απ' την αρχή τους αρπάζω από το λαιμό και προκρίνομαι. Ξανά εκεί πήγα. Αλλά γύρισα στο Champions League γιατί είδα χθες το βράδυ πάλι το σπρώξιμο. Μέχρι το 70-0, τίποτα, δεν υπάρχει Ολυμπιακός. Φρουτ! Να το 1-0. Πώς ξεμπλοκάρεις. Πάρ' και ένα γκολ στο τέλος. 2-0. Γεια σας η πρόκληση. Ευχαριστούμε πολύ. 30 στην τσέπη. Ο Ντρούλης. Καταλαβαίνετε πως πάει το έργο. Γαλαντόμος τώρα με τα λεφτά του Τσουλού. Έτσι κάνω και εγώ τον Μιμίκουλα. Έτσι τον κάνουμε και εμείς. Καταλάβατε λοιπόν. Γι' αυτό έλεγα χθες. Ό,τι πέτυχα με κόπο, με μόχθο, κόντρα σε όλα. Και δεν βλέπω. Δεν είμαι εδώ κυχωτιστής να βλέπω ανεμόμυλους. Κόντρα σε θεούς και δαίμονες. Μάλλον όχι σε θεούς, γιατί ο Θεός θέλει να είμαστε εκεί. Γιατί ξέρει ότι ποτέ δεν βλάψαμε κανέναν. Και πάντοτε πήγαμε με το σταυρό στο χέρι. Και ποτέ δεν πατήσαμε πάνω σε πτώματα. Και ποτέ δεν γίναμε αρρηβίστες να θέλουμε τον αφανισμό του άλλου για να πάμε εμείς από πάνω να πατήσουμε πάνω τον άλλον, να τον πνίξουμε στο κεφάλι για να πάρουμε εμείς αέρα πάνω από το νερό. Ποτέ. Άρα οι δαίμονες δεν με φέρουν εκεί. Ο Θεός με θέλει και θα είμαι. Α, θέλει. Αν θέλει, αν ήρθε τώρα η ώρα μου. Που εγώ πιστεύω ότι ήρθε και το πιστεύουμε όλοι μας. Έτσι απλά. Και ρώτησα και χθες και ρωτάω και σήμερα. Τι μου δόθηκε εύκολο σε αυτή την ιστορία μου από το 1926. Που βρήκα δρόμους στρωμένους με βελούδα, με πούπουλα, με ροδοπέταλα. Πού. Πότε κάτι μου δόθηκε εύκολο. Πότε κάτι δεν χρειάστηκε να ξοδέψω από την ψυχή μου. Να βγάλω όλο μου το είναι. Πότε. Συνυφασμένο είναι αυτό με την ιστορία μου. Άρα και τώρα έτσι θα πάω. Έπεσα. Μάτωσα. Λαβώθηκα. Ξανασηκώθηκα. Αποκλείστηκα. Δεν το βάλα κάτω. Και τώρα θα περάσω. Και κόντρα. Και την τύχη έχω κόντρα πολλές φορές. Είχα τυχεία. Ναι. Και τα λάθη μου και όλα. Τα αναγνωρίζουμε όλα. Τα συζητάμε. Πρώτα όμως έχω Βόλο. Πρώτα έχω Βόλο. Διπλό στο Βόλο. Διπλό σε ένα γήπεδο που είναι συνυφασμένο με μια πολύ σημαντική κατάκτηση κυπέλου. Εκείνη την πρώτη στο ξεκίνημα των τριών κυπέλων. Πρώτα διπλό λοιπόν στο πρωτάθλημα. Και μετά όλα τα άλλα θα τα βρούμε, όλα τα άλλα θα τα συζητήσουμε. Θα συζητάμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Απλά ξαναπήγα στο Champions League γιατί είδα χθες και λέω κοίταξέ τους. Κοίτα να δεις. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Άμα όλος παίξει μπαλάρα, δηλαδή ο Ολυμπιακός παίξει μια μπαλάρα και περάσει εχθές, οκ, φίλε. Έχουν ομάδα, πέρασαν δίκαια, τι να κάνω δηλαδή. Δεν θέλω να τους δίνω φυσικά ούτε τον πυρετό μου, έτσι εννοείται. Ότι τους απεχθανόμαστε. Όμως, όταν βλέπεις ότι ο άλλος το αξίζει, λες ναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, οκ. Οκ. Τώρα χθες τι να πω δηλαδή. Μπράβο. Που ένα επιθετικό φάουλ το γυρίζει σε πέναλτι. Έτσι περνάω κι εγώ, φίλος. Καλά, άσε για τις κληρώσεις, τα έχουμε πει, έτσι. Οι κληρώσεις. Σπρώξιμο να πούμε όλα τα χρόνια στην Ελλάδα, φυσικά. Θα πας χωρίς προκριματικά. Είδαμε τι πάθανε τις φορές που παίξαν προκριματικά. Τους πετάξαν έξω, να πούμε κάτι. Ανύπαρκτη. Εμείς λοιπόν έτσι. Έτσι είναι στο DNA μας. Για όλα να μας βγαίνει η ψυχή.
Για όλα να ξοδεύουμε από το μέσα μας. Δεν πειράζει. Ουστάρουμε κιόλας στο τέλος. Γιατί έχει πενταπλή, δεκαπλάσια, εκατονταπλάσια αξία το δικό μου το ένα το πρωτάθλημα σε σχέση με τα 10 τα δικά στα βρώμικα. Ή η δική μου η πρόκριση, διαπυρός και σιδήρου. Λύσα για να μην περάσω στους ομίλους. Λύσα. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν έχουν πάρει αυτή, δεν έχει πέσει ένα τηλέφωνο. Αφού ελέγχουν τα κόσμια, βλέπετε ποιοι είναι αντιπρόεδροι εκεί. Οι δικοί τους άνθρωποι. Και δεν θα τους δώσει χθες το ανάποδα. Το επιθετικό φάουλ να το κάνει πέναλτι. Είδες τι ωραία που παίρνουν τα 30 στην τσέπη. Όμορφα και ωραία. Αυτά. Βόλος το Σάββατο. Ξαναλέω, θα το λέω συνέχεια. Το Σάββατο Βόλος. Ρε μάλα. Το νου σας, ρε μάλα. Αυτό. Το νου σας καλά, ρε μάλα. Διαλυματούμε και επιστρεφουά. Έτσι. Τι παίζει το συγκρότημα? Τρίφτη από Μιτζήθρα. Εσύ, πλατανόφιλο. Α4 κόλλα, άμα δεν έχω. Πάμε, θυμίζουμε, στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, σε έναν υπέροχο χώρο, προορισμός απόλυτος, προορισμός διασκέδασης, και με υπαίθριους χώρους, και με πολλά μπόνους, με πολλά δώρα, σε εσάς που κάνετε την εγγραφή σας τώρα, εδώ μέσα στην πόλη μας, λίγο έξω από την πόλη μας δηλαδή. Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, για εσάς που αγαπάτε αυτόν τον τρόπο διασκέδασης. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές 2310-287-888. Να πω τι κληρώνουμε σήμερα. Και μέσα από τα μηνύματα και μέσα από το σταθερό. Στα μηνύματα γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54-222, 54-222. 62 λεπτουδάκια το μήνυμα, είναι και φιπιάδες μέσα, είναι και όλα. Σήμερα λοιπόν κληρώνουμε τη δεύτερη υποτροφία για την Ακαδημία Μπάσκετ ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Junior Basketball Program. Basketball Program. 5 έως 10 ετών, μία υποτροφία. Τηλεφωνείτε στον κύριο Βαλαβανίδη Γιώργο, υπόλοιποι 6975-601-645. Είτε για το παλατάκι, είτε για το γήπεδο, για το ναό, στη θύρα 3. Ο προηγούμενος τυχερός που ακόμα δεν μας έχει πάρει, ο Κώστας σε 414, αν ακούει, να πάρει τηλέφωνο για να κανονίσουμε πού θα πάει ποιος. Αυτός ένα μηδέν θα μου πείτε, βεβαίως. Να ξέρουμε ποιος θα πάει παλατάκι, ποιος θα πάει τούμπα. Ξαναλέω, στα καλύτερα χέρια, με τις αρχές, με τις αξίες της ομάδας των τεσσάρων γραμμάτων, θα προσέξουν τα παιδιά τους, κορυφαία Ακαδημία Μπάσκετ, με την επίβλεψη του Magic, εκεί τα παιδιά σας 5 έως 10 ετών, τα φιντάνια σας, δηλαδή στην πιο ωραία ηλικία, να μάθουν το άθλημα, να κοινωνικοποιηθούν, να κάνουν παρεούλες, ωραίες, φίλους, να μάθουν στην πειθαρχία που χρειάζεται να έχεις μέσα σε μια ομάδα, να παλεύεις με το σύνολο, να σέβεσαι το συμπαίκτη, αλλά και τον αντίπαλο, όλα αυτά τα πράγματα που είναι συνυφασμένα και με τις αρχές του ΠΑΟΚ. Αυτά θα μάθουν τα παιδιά σας. Σήμερα λοιπόν, και ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ακαδημία Μπάσκετ ΠΑΟΚ, 5 έως 10 ετών, μία υποτροφία σήμερα λοιπόν. Και καλό και τον Κώστα σε 414 που δεν έχουμε, είναι από τα τηλέφωνα ήταν, αφού ξανακάναμε κλήρωση εκεί. Να πάρει τηλέφωνο, να βγει και στον αέρα για να ξέρουμε τι και πώς. Πάμε γραμμές, γιατί περιμένετε εσείς και αναβοσβήνουν τα λαμπιόνια, να μιλήσουμε στον αέρα αντάμα. Βόλος το Σάββατο, αυτό έχω να πω. Και μετά ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Απλά ξαναπήγει κουβέντα στο Τσουλού, γιατί είδαμε χθες το σμπρόξιμο για πολλωστή φορά, δεν είναι τώρα. Τη μία ο παίκτης του Ερυθρού Αστέρα σηκώνει το χέρι του, την άλλη σκράζονταν, δεν δίνεται πέναλτι πέρσι. Φέτο το σμπρόξιμο με τα μπούνια. Με τα μπούνια. Να μπει ο άλλος μέσα να πάρει τα 30 χαρτιά. Καταλάβατε, έτσι είναι. Έτσι κάνουμε και εμείς το γαλαντόμο. Με το αλουνού τα λεφτά. Και μάλιστα με τέτοιο σμπρόξιμο. Γι' αυτό η δικιά μας πρόκριση θα είναι παλικαρίσια. Θα είναι γεμάτη καθαρότητα, θα είναι γεμάτη μαγιά. Πάμε τώρα στις γραμμές. Γεια σας, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το παιδί. Κάτσε να δω λίγο, ο δίπλα. Ναι. Ναι. Έλα. Καλημέρα. Λοιπόν, μιλήστε μεταξύ σας. Νέα κόλπα. Πίνω καφέ.
Έλα, Γιώργο και Θοδωρή, μαζί χτυπήσανε. Νωρίς, νωρίς. Πείτε τα. Αυτό είναι νέο σχέδιο τώρα. Είναι νέο. Ρεπό. Ρεπό, πείτε τα μεταξύ σας. Σας αγαπάω και τους δυο. Δεν έχω διαφωνίες. Πίνω τζούρα από τον καφέ μου. Αντ, μιλήστε. Μπορούμε να κάνουμε εμείς εκπομπή. Βεβαίως. Μήπως... Μήπως εγώ που κάνω τι λέω. Εσύ δεν ξέρεις, έχεις το κουλούρι απάνω. Μιλήστε τα με το σουμπ, αυτό δεν ξέρω. Δεν θυμήθηκες εκείνη τη στιγμή. Το σουσάμι. Ποιον Αλή Μπαμπά, τον Αλή Μαμά. Τους 40 κλέφτες λέω που κλέβουν πάντα. Ακριβώς. Αν θυμόσουν τον Αλή Μπαμπά θα έλεγε σουσάμι. Λοιπόν, Θοδωρή, θα μιλήσετε με τον Γιώργο ή να περιμένεις να τα πει ο Γιώργος. Ό,τι πεις εσένα, δεν είναι. Πείτε μεταξύ σας δυο κουβέντες, έτσι δεν είναι σωστό τώρα, αφού αλληλοβλέπετε. Θοδωρή, δεν πάμε εκεί πέρα να το τραβήξουμε. Λοιπόν, σύμφωνα, εγώ ξέρω κάποιες πληροφορίες που λένε ότι το καινούριο κουλούρι Θεσσαλονίκης θα είναι έκδοση από το Μπρουτοκαβάλι. Μπορώ. Να δω λίγο και κάτι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Περιμένετε λίγο, να δω και κάτι άλλο. Μια στιγμή λίγο. Καλημέρα. Αυτό καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τέσσερις, λοιπόν. Παιδιά, γεια σας, γεια σας, σας φιλώ. Πάω να πιω μια καφεδιά στην παραλία. Πείτε τα με, δηλαδή, πραγματικά. Κατέβα κάτω, πάρει για μπουγάτσε. Κωστή, μας βοηθάς να μην πέφτει, να ξέρεις. Έτσι είναι σαν στελώνους όρθιους, ρε. Πάμε να πάμε την πρόκριση, ρε γάμπα. Τελείωσε, ρε. Έχουμε κι άλλους, ρε. Δεν μας πέφτει με τίποτα. Λοιπόν, έναν τους ξαναβάζω πίσω. Έλα, Γιώργη μου, έλα. Συμπαθάτε με. Αλλά βρήκα κόλπο τώρα που έμαθα αυτό. Έχει να γίνει. Τελείωσε. Μεγάλο μου χαμπέτι. Δεν τα ήξερα αυτά τα κόλπα. 4-5 μαζί. Τελείωσε. Έλα, Γιώργη μου. Γι' αυτό δεν πρόκειται ποτέ να πάθουμε τίποτα. Ποτέ, τελείως. Τι να πάθουμε. Τελείως. Δεν πέφτουμε τόσο χαμηλά όσο πέφτουν αυτοί. Όχι τελείως. Βέβαια. Σε παρακαλώ, αλίμονο. Αυτό έλειπε. Είναι παλιά όπως ήταν οι τσιφλικάδες που διοικούσανε και πέρανε κεφάλια για να επιβιώσουν και υπέφερε όλος ο κόσμος σε εκείνες τις περιοχές. Τόσα χρόνια και ακόμη δεν μπορούν να τους καθαρίσουν. Όταν στην Ευρώπη ακούνε τα στημένα παιχνίδια και δεν ψάχνουν να δούνε και τα λοιπά, τι περιμένεις. Εδώ έχουν επαναστατήσει που είχε ο αρχιεδιαιτητής και θέλουν να τον καθαρίσουν και θέλουν να τον διώξουν. Να διοικούν όπως διοικούσαν όπως παλιά. Δεν παίζονται οι άνθρωποι. Τι να πω. Δεν παίζονται. Γιώργη μου, θέλω να κάνουμε κάτι. Τώρα, μια στιγμή. Θα το κάνουμε τώρα. Θα κάνουμε νέες πατέρες. Να μιλήσουμε με λοιπόν, το πέμπτο. Περίμενε. Θοδωρής εδώ, έτσι. Εδώ. Ο δεύτερος, περίμενε. Ο τρίτος, ναι. Καλημέρα. Ξάδερφε, τρεις, περιμένετε. Έλα και τέταρτος. Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, άκουσε τι θα κάνουμε τώρα. Εγώ θα δώσω ένα σύνθημα και για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου και οι τέσσερις μαζί σε τέσσερις γραμμές. Για να δω ο πέμπτος. Όχι, ο πέμπτος έπεσε. Περιμένετε και πέμπτος. Μια στιγμή θα πούμε σύνθημα. Ένα λεπτό, μην φεύγετε. Θα κάνουμε μουχαμπέτι, περιμένετε. Μια στιγμή. Ναι. Γεια σας. Έλα, ακούστε, καλημέρα. Πέμπτος. Στελάρα, λοιπόν, περιμένετε. Περιμένετε τώρα. Όλοι μαζί τώρα. Ένα λεπτό. Παράσχερα του ραδιοφόρου. Λοιπόν, και οι πέντε. Και είναι άλλοι δύο έξω που περιμένουν. Μια στιγμή τώρα. Έξω από την πόρτα. Είμαστε έξω από την πόρτα. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε, σας στέλνω δυνατούς. Θα ηχογραφηθεί αυτό και θα το κάνουμε σποτ, να ξέρετε. Σας το λέω. Λοιπόν, πάμε! Δεν θα μας τρελάνες, εμείς θα σας τρελάνουμε. Άντε ρε, ξεκίνα. Άντε ρε φίλε, τελείωνε. Πάμε με το ένα, με το περίμενε, με το ένα, με το δύο, με το τρία. Τι θα κάνουμε. Παοκάρα, έχω τρελά, μες στο μυαλό, όπου και να πέσεις πάντα. Αλλά θα τα ακούσω, Παοκάρα. Έτσι σας γουστάρω ρε, τρέλα σας πουλάμε όλους ρε, τρέλα στους τρελούς δεν πούλησε ποτέ κανένας ρε. Λοιπόν, σας κλείνω έναν γιατί γίνεται χάος, δεν είναι. Λοιπόν, Γιώργη μου, σε φιλώ. Έγινε, να σε καλά, γεια. Τώρα που ανακάλυψα τον κόλπο, έχω να κάνω γλέντια, να ξέρετε. Πάμε στο δεύτερο, πάμε στο Θοδωρή, έλα Θοδωρή μου.
Είμαι εγώ, σίγουρα. Λοιπόν, σίγουρα. Λοιπόν, έχω 5 και 3 περιμένουν. Θα κάνουμε χοροδίες τώρα. Θα σας βάλω να λέτε συνθήματα. Ναι. Τότε να μην καθυστερούμε. Να μην καθυστερούμε, να πούμε λίγο. Ή να λέει ένας. Είσαστε καλά! Ναι. Όχι! Είσαστε καλά! Ναι, ναι, όχι! Σίγουρα, ναι. Έλα, Θοδωρή. Σήμερα είναι σημαντική μέρα, λοιπόν. Ναι. Η πιο σημαντική μέρα του ραδιοφώνου. Να πούμε κάποια πράγματα, Κωστή, που λέγαμε ότι θα τα πούμε μετά το μάτς με την Κράσνονταρ. Ναι. Εν συντομία, ναι. Στη δίκη που έχει αρχίσει για τον Ουρουάν, ναι. Οι συνήγοροι. Χαμός. Δεν ξέρω που να μην το διαβάσατε αυτό, αλλά να ακούστε να δείτε να πέστε ξερή τώρα που λένε. Οι συνήγοροι του ενός από τους κατηγορημένους του Γιαννουσάκη, ένας Γιαννουσάκης περίοδος, ναι, ναι. ζήτησαν τις καταθέσεις που δείχνουν ότι κάποιους ηγετικούς ρόλους που είχαν οι Τούρκοι έμποροι. Αυτός είναι ο ένας που μαρτύρησε, ο Τούρκος, που του φάγανε μετά γυναίκα, παιδιά, δεν άφησαν φύγει τίποτα, ξέρεις, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. Οι οποίοι Τούρκοι αυτοί είναι και χρηματοδότες του καραβιού. Ναι. Ωραία. Ναι. Η εισαγγελέα της έδρας απόρρισε η γυναίκα. Γιατί δεν είχε τις καταθέσεις στα χέρια της. Ναι. Τις οποίες η εισαγγελέα εφετών έλεγε ότι τις είχε στείλει 2 φορές. Μπα. Χάθηκε ο ταχυδρόμος. Χάθηκε ο ταχυδρόμος. Έχασε το μονοπάτι. Μπήκε σε σκοτεινά σοκάκια. Τι. Φάει λίγο κουλούρι. Χάσε να. Τώρα. Ναι. Προχώρα. 24 του μηνός. Σήμερα δηλαδή. Έχουν 3ο ραντεβού για να πάρει τις καταθέσεις. Α, μάλιστα. Στα 2 ραντεβού ένα δώρο. Στην Άλληνα. Ναι. Δεν είναι κάποιος φάκελος που πήρε ο κλητήρας και τον ξέχασε στο κυλικείο, Κωστή. Πω, εδώ παιδιά, μιλάμε για. Ποιον εξυπηρετεί δηλαδή όλη αυτή η ιστορία. Ποιος είναι ωφελημένος από αυτή την ιστορία. Άλλο. Χωρίς να πούμε ονοματεπώνυμο. Όχι, δεν είναι ονοματεπώνυμο. Όχι τώρα αυτό που θα πω. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, θα τρέχουμε. Είπαν, μιλούσαν λέει με έναν χοντρό. Επιχειρηματία. Ναι. Και έβγαλαν, του έδειξαν 10 φωτογραφίες. Έτσι. Αυτός. Αν δεν ήταν πολύ χοντρός, λέει, θα φεύγαλε. Αυτός είναι, λέει. Λέω αυτός. Τώρα, ας πούμε, έδειξε έτσι. Τον Πόλντο από το Ποπάι. Λέω εγώ. Ντροπή σου, Πόλντο. Ναι. Η ελληνική δικαιοσύνη όχι απλά είναι τυφλή, εθελοτυφλή. Θεότυφλή. Εδώ μιλάμε για φοβερά πράγματα, Κωστή. Έτσι. Εγώ και ένα καλό και ένα τελευταίο. Εγώ την ομάδα μου Κωστή αγωνιστικά δεν τη φοβάμαι. Σωστά. Τελείωσα. Όπως το λες. Εδρεώθηκε τέρμα. Όπως το λες. Φάνηκε πεντακάθαρα χθες αυτό που σου έλεγα προχθές, νομίζω ή χθες. Ποιος εξυπηρετεί ποιον. Ποιος θέλει ποιον στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Ακριβώς. Ποιος ορίζει ποιον. Κι όμως. Και έτσι θα περάσω. Και έτσι θα είμαι εκεί. Αυτό Κωστή μου χθες το πέναλτι που δόθηκε, όχι, δεν ήταν μαϊμού. Άστο, δεν άστο. Γορίλα, τίποτα. Αλλίωση 100%. Άστο, ένα επιθετικό φάουλ το γυρίζω σε πέναλτι. Και έρχεται σε εμάς αυτός ανεκδίκητος, όπως θα έρθει την Τετάρτη στην Τούμπα, είμαι 100% σίγουρος. 100% σίγουρος ότι θα έχουμε την Τετάρτη, θα είμαστε έτοιμοι. Πάλι, αλλά θα περάσουμε. Θα είμαστε έτοιμοι. Σε φιλό, Θοδωρή. Σε χαιρετώ, Ζουμουσού, αδερφέ μου. Ζουμουσού. Πάμε, γεια σας. Πώς νιώθεις που συμμετείχες σε πρώτη φορά χοροδιακά σε σύνθημα ραδιοφωνικό στην Ελλάδα? Πάω να σε πω, είμαι τόσο χαρούμενος ότι έχω συμμετέχει σε παράθυρο πρωινής ζώνης. Έτσι. Σε παράθυρο. Δηλαδή δεν έχει τέτοιο ραδιοφωνικό παραθύρι. Που, τώρα, να πω, επειδή είμαστε όλοι λίγο εύσομοι, είναι μπαλκονόπορτα. Δεν είναι παράθυρο. Σε παράθυρο δεν χωράμε. Είναι μπαλκονόπορτα. Έχουμε ανοίξει διάπλατα και τα δύο φύλλα. Για να χωράμε να περάσουμε, οπότε είμαι πολύ συγκινημένος. Συμμετείχατε, είναι πρώτη παγκόσμια σύνθημα σε 5 ραδιοφωνικούς τύπους. Ταυτόχρονα μπορεί να είναι στο Ακαπούλκο, άλλο να είναι, να πούμε, στο Νέο Δελχείο, άλλο στην Τούμπα και άλλο στην Κρήτη. Συγκίνηση. Μόνο αυτό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πάμε. Να ξέρεις ότι ο τρελός παίρνει δείγματα από εμάς και γίνεται τρελός. Καλά, φίλε. Εμείς έχουμε το franchise. Έρχεται και ζητάει άδεια. Γεια σας, πάω και εκεί, πάω. Ναι, βεβαίως. Παρακαλώ το τρελόχαρτο εδώ, εμείς θα σας πούμε. Εμείς φέρτε τα δικαιολογητικά, ανεβείτε στον τέταρτο, στο γραφείο 406, να πάτε πίσω. Είναι ένας κύριος με παχύ μουστάκι, σαν θαλάσσιος ελέφας, με κάτι στραβά γυαλιά, με κάτι δόντια ρεά, με μια μύτη να πούμε σαν τον Αριστίδη Καρασαβίδη και ένας αγώνης σαν τον Κωστίν Λάζαρ, με ένα φρύδι σαν τον Κορδονούρη, εκεί θα ζητήσετε το πιστοποιητικό. Αυτό θα σας δώσει. Είσαι τρελός, αγορίνα μου, έτσι να είμαστε πάντα υγεία. Έτσι όλο τι, τον κόσμο. Τι άγια, βλέπεις τι γίνεται γύρω γύρω, φίλε, τι στεναχώρια, τι μαυρίλα υπάρχει. Άστο ρε φίλε, δεν γίνεται αλλιώς, δεν παλεύεται. Έτσι. Το Βόλο να νικήσω και μετά το Βόλο, έτσι. Να κάνουμε πράγματα.
Έτσι, όπως το λες. Φιλιά, το Βόλο, το Βόλο, το Βόλο, φιλιά, φιλιά, γεια, γεια, πάμε παρακάτω, καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Και εσύ συμμετείχες σε ένα ραδιοφωνικό παράθυρο, πατέντα πρώτη, έτσι, μεγάλη στιγμή, αδερφέ. Συνήγορος του Διαβόλου. Καλώς τον συνήγορο, καλώς τον. Τι κάνεις, αδερφέ μου. Είπα να πάω για περασπιστή λίγο αυτό που συνέχει κατηγορίες. Έλα, δεν άκουσα. Κώστα. Έλα. Είμαστε εκπομπή του ΠΑΟ και είμαστε εκπομπή αντιολυμπιακών. Γιατί τώρα πρέπει να αποκλείει το άλλο. Ας ασχοληθούμε με τον ΠΑΟ και ας τον Ολυμπιακό ας κάνει ό,τι θέλει. Μια στιγμή λίγο. Όταν βλέπω ότι εμένα με περνάνε πριονοκορδέλα οι διαιτησίες και βλέπω ότι ο άλλος μπρόχνεται να μην το πούμε, να το κάνουμε μούχτη δηλαδή, αδερφέ μου. Για πού είναι αυτές για το κράτος Ζουντάρ. Όχι, για χθες, για το μάτς, χθες που το μάτς του Ολυμπιακού το είδες. Όχι, δεν το είδα. Φίλε, ένα, συνήγορε, ένα επιθετικό φάουλ, πεντακάθαρο, το γύρισε και το έδωσε πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού. Δεν γίνεται να μην το πούμε. Δεν θα μιλάμε δύο ώρες για τον Ολυμπιακό, αλλά δεν γίνεται να το κάνω αβαβά. Δεν μπορώ, αδερφέ μου. Όταν βλέπω ότι εμείς έχουμε τραβήξει αυτά, θυμίσου λίγο με τον Άγιαξ. Τι έγινε πέρσι με τον Άγιαξ. Ναι. Το κακό είναι ότι ξεκινήσει η εκπομπή με αυτό το πράγμα. Δεν άκουσα από την αρχή, δεν ξεκίνησα με αυτό. Λάθος κάνεις. Όχι, λάθος κάνεις. Πρώτα είπα τα. Όχι. Πρώτα είπα ότι κερδίζουμε το Βόλο, μίλησα για την μεγάλη εμφάνιση στο Κράσνονταρ και μετά είπα. Και θυμάμαι πολύ καλά τι είπα. Λοιπόν, και να σου πω και κάτι στο τέλος. Αυτό θέλω να πω, αυτό μου βγήκε. Άμα διαφωνείς, τι να κάνω, συνήγορε μου. Τι να κάνουμε, θα διαφωνούμε κιόλας. Γι' αυτό είμαι και συνήγορος. Καλά κάνεις. Okay. Εσύ λοιπόν εχθές, αν δεις σε παρακαλώ τη φάση, ξαναπάραμε να μου πεις αν είμαι λάθος ή όχι. Το δεν πώς... είμαι ασχολία. Ας έκανε ό,τι θέλει, δεν με νοιάζει. Εγώ με νοιάζει ΠΑΟΚ. Πολύ σωστά. Μα γι' αυτό ασχολούμαστε. Το 90% ασχολούμαστε με τα δικά μας. Μόνο με τον ΠΑΟΚ, τίποτα άλλο. Δεν με νοιάζει κανένα Ολυμπιακός εκτός Ελλάδας. Ναι, μα σου λέω, μου στέλνουν διαιτητές τα τελευταία χρόνια, ο ένας μετά τον άλλον. Ναι. Με αποκορύφωμα πέρσι με τον Άγιαξ αυτός ο Πόουσεν, που με πραγματικά με εκδέρνουν ζωντανό. Δεν γίνεται να μην το πω, αδερφέ μου. Συμφωνούμε. Φέτος όμως δεν μας εκδέρνει κανένας. Δεν άκουσα. Φέτος όμως δεν μας εκδέρνει κανένας. Όχι, κάνεις λάθος. Η διαιτησία στο Κράσνονταρ είναι επιθετική, είναι εχθρική εις βάρος μου. Εγώ δεν λέω. Το πέναλτι δεν είπα. Δεν είπα κάτι. Βάλει το πέναλτι που έχασε ο Πέλκας και. Ναι, δεν είπα τίποτα. Για το πέναλτι δεν είπα, όχι του Πέλκα. Το πέναλτι εις βάρος μας του Γιαννούλη δεν είπα ότι δεν ήταν. Λέω ότι σε όλο το υπόλοιπο μάτς ο διαιτητής ήταν εχθρικός απέναντί μας. Ο Κόλκας λέει ότι δεν είναι έτσι εκείνη πέναλτι. Εντάξει, οκ, ο καθένας έχει την άποψή του. Τον αγαπώ και τον εκτιμώ, τον Σταύρο. Εγώ λέω λοιπόν ότι ο διαιτητής ήταν εχθρικός. Ο Σταύρος είπε ότι ήταν υπέρ μας. Δεν νομίζω. Όχι. Άρα συμφωνούμε. Άμα ήταν εχθρικός, δεν θα σου δίνει τίποτα. Τώρα, το Βόλο να κερδίσω, αδερφέ. Σάββατο παίζω στο Βόλο. Αυτό είναι πρώτα. Και μετά θα πάμε στο Κράσνονταρ να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει. Okay, bye. Σε χαιρετώ. Δεν γίνεται, παιδιά, να μην πούμε. Δηλαδή, τι να. Δηλαδή, να μουγκί, δεν μιλάει κανένας. Βλέπετε εκεί σήμερα τα πρωτοσέλιδά τους, θρυλάρα, στα αστέρια και τέτοια. Άμα δεν μιλάμε κι εμείς, όχι εγώ προσωπικά. Άμα κι εμείς δηλαδή το κάνουμε μούχτη, γιατί ρε, παιδιά, να μην το πούμε. Αν εχθές ο Ολυμπιακός έπεσε μπαλάρα, ας πούμε, και περνούσε, θα λέγαμε τίποτα. Δεν θα λέγαμε τίποτα. Όταν όμως μπρόχνεται έτσι σκανδαλωδώς, πολλωστή φορά τα τελευταία χρόνια στο Τσουλού, εμείς θα κάνουμε το μουγκό. Θα είμαι συνένοχος άμα σιωπήσω, ρε παιδιά. Καταλάβετε το λίγο και τα βάζουμε κατά δυστυχία. Δείτε τι έχουμε τραβήξει εμείς τα τελευταία χρόνια. Δεν το βγάζω από το μυαλό μου. Έλα! Έλα, Κωστή, καλημέρα. Και ο πέμπτος, κυρίες και κύριοι, από αυτή τη φοβερή πεντάδα με το σύνθημα το ραδιοφωνικό, είμαι πολύ συγκινημένος, Τέλειο, που ήσουν και εσύ μέσα. Δεν είπα. Παγκόσμια πατέντα. Έλα. Εκεί που πήρε την κίτρινη κάρτα ο προπονητής μας, γιατί χάρισε μια κίτρινη κάρτα στους Πέρδους, άλλη άμυνα θα παίζει μετά άμα έχει κίτρινη κάρτα, όπως θα παίζει άλλη άμυνα με κίτρινη κάρτα. Μα δεν είναι, όλο το μάτς είναι εχθρικός τώρα, μην λέμε, μην γυρίζουμε πάλι εκεί. Για να εξηγήσει τον συνήγορο να καταλάβει ότι όταν δεν σε δίνει σε μια κίτρινη κάρτα και δίνει σε εμάς μια κίτρινη κάρτα στον ΠΑΟΚ, θα πει πώς θα παίξει άμυνα ο ένας ή πώς θα παίξει άμυνα ο άλλος. Μα δεν γίνεται να μην το πούμε, έτσι. Βεβαίως δεν ασχολούμαστε δύο ώρες με τον Ολυμπιακό, αλλά δεν μπορώ να μην το δω τώρα και είπαμε το κατά δυστυχία με τα δικά μας. Εμένα με περνάνε πριονοκορδέλα τα τελευταία χρόνια με κάθε τρόπο, με τον πιο εξοργιστικό τρόπο. Τελείωσε. Όποιος ξεχνάει, φιλέ, όποιος ξεχνάει δεν έχει καμία τύχη. Εντάξει, συμφωνώ. Το πέναλτι που πήραν αυτοί στην Ευρώπη έγινε με τον Παναθηναϊκό και την κάνανε γαργάρα. Το ένα για αυτούς ήταν η πεναλτάρα, όταν είναι εις βάρος τους δεν είναι τίποτα. Ακριβώς. Η χερούκλα του παίχτη του Ερυθρού Αστέρα
Έτσι, ναι. Το πέναλτι με την Κράσνοντα που δεν το δίνει, δηλαδή. Βλέπει, ο σκανδαλωδό πρόχνονται. Δεν μπορώ να μην τα πω. Πάνω στο βάρ πρέπει να παίζανε. Άστο. Κουνκάν. Το βιολί δεν είναι πουλί, το παίζανε πολύ. Α, βέβαια. Βιολοντσέλο. Έτσι, από τον καρπό, φίλε, το βλέπω το παιχνίδι, από τον καρπό το πιάνει, το ξαπλώνει κάτω. Δηλαδή, άμα του δώσουν αυτού τέτοιο πέναλτι βάρου του, ακόμα θα γαβγίζανε, φίλε. Ακριβώ. Χαλούσαν τον κόσμο. Πιάρε, δε πέρε το βόλο τι έγινε. Μια φάση που τελικά αποδείχθη ότι είχαν άδικο. Τα κουνάδια. Πάμε παρακάτω. Μη συγχυζόμαστε. Χαίρομαι που ήσουν λοιπόν το πέμπτο μέρος. Για πρώτη φορά υπόθηκε σύνδημα από πέντε ταυτόχρονα. Έτσι, σε ραδιοφωνικό αέρα της πόλης, παραθύρια και μπαλκονόπορτες. Θα το ξανακάνω, να ξέρετε. Τα γουστάρω αυτά. Για πες λοιπόν. Το καλά, καλά, φίλε, δεν το συζητώ. Αλλά δεν γίνεται να μην ασχολούμαστε όπως το είπες, φίλε. Α, παιδιά, έτσι. Και να πω και κάτι στο τέλος. Ξέρετε ότι σπάνια χρησιμοποιώ εγώ. Εγώ αποφασίζω τι θα πω στην εκπομπή. Σας ακούω. Λοιπόν, προσέξτε, σέβομαι απεριόριστα την άποψή σας, αλλά εγώ θα πω αυτό που δεν. Όχι, δεν μας βάζει κανένα, εννοείται. Παιδιά, δεν γίνεται, έτσι. Τώρα, θα διαφωνήσουμε κιόλας. Όχι, θα διαφωνήσουμε κιόλας, αλλά παιδιά, εγώ θα αποφασίσω τι θα πω. Έτσι. Αυτή τη δημοκρατία δεν σου πει κάτι. Και μπορεί να κάνω λάθος. Είστε ελεύθεροι να πείτε αυτό που θέλω εγώ. Ουδής άσφαλτο που έχει κυριακή βάρδος. Έτσι, έτσι, έτσι. Δεν διεκδικούμε το αλάθητο του Πάπα. Ούτε είναι. Αλλά τι να κάνουμε δηλαδή. Αλλά αυτό. Από μάτια στεκόμαστε πολύ καλά. Τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή. Θα τελειωθούμε. Διπλό στο Βόλο. Φιλιά. Έτσι. Γεια σου Στελάρα. Γεια σου Στελάρα. Χαμός παιδιά. Χαμός. Ναι. Τέλειος. Καταπληκτικός. Γλαφυρός. Ακούστε το τι έχει να πει. Πες μας φίλε. Θα κάνουμε διπλό στο Βόλο. Θα πάρουμε πρόκριση με την Κράσνονταρ. Θα βάλει τους καινούριους. Τον Αντωνάκη και τον Μούσα. Θα βάλει και τους Μουσαντώνηδες λέει ο φίλος. Πάμε εδώ. Γεια σας. Ναι. Με μια καρατιά στην καροτίδα, ξαπλώνεις τον προηγούμενο και εμφανίζεσαι πολύ δυνατός, το βλέπω στο βλέμμα σου. Πάμε. Με τηλέγραφο επικοινωνούσε ο προηγούμενο. Με ταχυδρομικό περιστέρι. Για πες, για πες, τάσε. Λοιπόν, αυτό εδώ που είπε ο φίλος ο προπροηγούμενος, να μην ασχολούμαστε. Ο συνήγορος. Πιστεύω... Ο συνήγορος είναι ένα βήμα πριν τον απόλυτο ραγιαδισμό. Εντάξει. Δηλαδή να σε φέρουν εκεί που, να σε φέρουν αυτοί, εντάξει, εκεί που θέλουν να κάνεις το παιχνίδι τους για να μην ασχολείσαι μαζί τους. Όχι φίλε, θα ασχοληθείς και μαζί τους, γιατί αυτοί όταν τόσες φορές έχεις αποκλειστεί φτάνοντας στο παραένα, την άλλη φορά βγαίνανε πρωτοσέλιδα Βουγάτσα Λίγκ και το ένα και το άλλο. Άρχεται που σε περάσανε, όπως είπες, χειρουργία. Τάσο. Για να κάνω το συνήγορο του συνήγορου, γιατί τώρα δεν είναι για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, θεωρώ ότι περισσότερο το έλεγε ότι πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στα δικά μας, παρά το ότι θα πρέπει να σιωπήσουμε για τους άλλους. Για να κάνω τώρα το συνήγορο, έτσι, λέω τώρα, ναι. Συγκεντρωμένοι θα είμαστε και θα καταδεικνύουμε και το τι συμβαίνει στους άλλους, γιατί, ξέρεις τι λέει ο λαός, σύμπτωση που επαναλαμβάνεται, πάει να είναι σύμπτωση. Τα είπα, παιδιά, δεν μπορώ να μην πω. Συγγνώμη κιόλας. Δηλαδή, βλέπετε ότι αυτοί κάτω σήμερα δείτε τα πρωτοσέλιδά τους. Μούγκα πουθενά! Όλοι αστέρια, αστεράτος, τσάμπιονς, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δηλαδή, γίνεται. Δύο συνεχόμενες χρονιές, δύο ελληνικές ομάδες παίζουν με αντίπαλο την ίδια ομάδα πριν την είσοδο στο Champions League. Ακριβώς. Δείτε τις διατησίες που είχε ο ένας και δείτε τη διατησία για την ώρα που είχε ο άλλος. Και δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, επειδή σε έδωσε ένα πέναλτι, σημαίνει ότι δεν ήταν εχθρικός ή ότι σε έπαιξε και καλά. Μήπως ξεχνάει κανένας ότι στην αρχή το πέναλτι δεν το έδωσε και το πέναλτι να πάει στο βάρ. Μα μια χερούκλα δεν κατάλαβα. Θα πω και ευχαριστώ τώρα. Δηλαδή, χερούκλα του Καραγκιόζη στη φιγούρα. 7 μέτρα χέρι. Όχι, όχι. Το παιχνίδι το άφηνε να παίζεται και μετά τον κάνανε νόημα να πάει στο βάρ. Τέλος πάντων. Ο καθένας έχει την άποψή του. Εγώ έχω τη δική μου. Θα πω αυτά που πιστεύω και τελείωσε η ιστορία. Τελείωσε. Εγώ δεν σιωπώ. Τέλειο, αρέσει, δεν αρέσει. Τι να κάνω δηλαδή τώρα. Θα γίνουμε κι εμείς μουγκοί. Δηλαδή, αυτό που κάνουν οι άλλοι κάτω, που κάνουν πλατούλες και κάνουν κοκοκό, θα το κάνουμε κι εμείς, ρε παιδιά. Άσε τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σε να μιλήσουν τώρα οι φοβισμένοι κάτω τώρα, που είναι όλοι φοβισμένοι και δεν μπορούν να πούνε κάτι τώρα. Τι να πούνε. Τρέμουν, μην πω στους ομίλους, φίλε. Τρέμουν και όχι μόνο τρέμουν, κάνουν ό,τι μπορούν. Στέλνουν όποιον μπορούν για να μην περάσουν τελευταία χρόνια. Αλλά επειδή υπάρχει Θεός, επειδή το αξίζω, επειδή το κέρδισα με μόχθο, με κόπο, με υδρότα, με θυσίες, την Τετάρτη το βράδυ θα περάσω, ρε κουφάλες. Τέλος, τελείωσε. Έτσι, και να σας πω και κάτι άλλο στο τέλος.
και να μην περάσω την Τετάρτη, δεν θα αγαπώ λιγότερο αυτό που αγαπώ. Να σας το πω έτσι. Ούτε θα διαλυθώ όπως διαλύεστε εσείς. Ούτε θα ρίχνω κορνέδες ο ένας τον άλλον. Ούτε θα σκοτωθούμε. Έτσι. Λέω, όχι, αν, βέβαια, αν ομιγέννητο. Αν. Όχι βέβαια, που θα περάσω. Αλλά αυτή τη φορά. Τέλος, ακριβώς, τέλος. Αλλά αυτή τη φορά η πίστη ότι η ομάδα θα προκριθεί πιστεύω είναι πιο έντονη από κάθε φλόγα άλλη μας. Φορά. Και τα πάντα η φλόγα μας. Τι νιώθετε. Τι νιώθετε τη φλόγα μας. Αυτό. Αυτό. Και ας είναι το χειρότερο αποτέλεσμα που έχουμε πάρει σε όλες αυτές τις αντίστοιχες φάσεις. Αυτή τη φορά η πίστη για ότι θα προκριθούμε είναι στο πιο υψηλό επίπεδο, Κωστή. Έτσι. Όλος ο οργανισμός, όλη η οικογένεια. Όλη αυτή η φλόγα, φίλε, ενώνεται και καίει τα πάντα μπροστά. Διαιτησίες, κατεστημένα, αδικίες, λάθη, ότι όλα, όλα, όλα. Τα συμπαραστήρει τα πάντα. Ένα σχήμαρος είναι αυτό. Ό,τι έγινε με το ΑΕΤ το πρωτάθλημα, φίλε. Ό,τι έγινε. Για το ΑΕΤ το πρωτάθλημα, για να ξαναεπανέλθω στο ότι αν πρέπει να ασχολούμαστε ή όχι, στο βγάλανε ότι το έχει πάρει ο Σαββίδης, ναι, ναι, με 1200 τρόπους. Παρένθεση τώρα και πριν κλείσω. Με εκείνο το ηχητικό που σου είπε ότι πρέπει να πάει στην ΠΑΕ που βγήκε ο λαλίστατος ο κύριος Κούγιας και είπε ότι ήταν ξεκάθαρο ότι ήταν υπό την επιρροή του ΠΑΟ κάποιες ομάδες. Πώς πρέπει να ενεργοποιηθεί λίγο το νομικό τμήμα του ΠΑΟ. Δεν μπορεί να λέγονται στον αέρα έτσι, άιντε αέρα μπανά, χωρίς να αποδεικνύονται πράγματα. Έπαψα πλέον να ασχολούνται μαζί του εδώ και πολύ καιρό. Έπαψα. Ναι. Να σε πω όμως κάτι. Ναι, αν κάποιον το θεωρείς, ναι, αν κάποιον το θεωρείς γραφικό, αλλά οι άλλοι όλοι το θεωρούν ότι έχει μία υπόσταση ο λόγος του κτλ. Στην ουσία σου κάνει τη ζημιά. Γιατί σε πετάει η λάσπη. Αυτός απευθύνεται στο Πανελλήνιο. Εδώ δεν είδες μετά την πρόκριση αποθεωτικό μήνυμα. Το διαβάζεις και λες είναι δυνατόν. Είναι ο ίδιος. Από εκείνα μιλάνε, εκείνα, δηλαδή πραγματικά δεν γίνονται αυτά. Πραγματικά. Όχι, φίλε, μιλάμε. Εδώ τώρα μιλάμε, τα πράγματα είναι σοβαρά. Χρήζουν παρακολούθηση και μιλάμε για δικασμένες προσωπικότητες. Μου είπε κάποιος. Γιατί δεν έπαιξε επανάληψη. Γιατί αυτό που έχω πει το τηρώ. Εγώ αυτόν δεν τον βγάζω στην εκπομπή. Μόνος του πήρε. Το να πατήσω και να το βγάλω για να. Ούτε το έχω ανάγκη για να κάνω ακροματικότητα να ξαναπαίξω τον Κούγια. Πρώτον. Δεύτερον, εννοείται ότι πήρε μόνος του. Έτσι. Το καταλαβαίνετε αν κάτι είναι στημένο ή όχι. Ούτε θα μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Το έχω ανάγκη τόσα χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, αυτά που είπα, τα είπα. Αυτά που ήθελα να πω, τα είπα και τελείωσε η ιστορία. Όμορφα και ωραία. Ξηγιούμαστε. Εντάξει. Και μόνο που τον ανάγκασε να πει ότι επειδή έχω ένα κύρος και καλά, τώρα απαντήσεις. Αυτό δεν ήταν κολοτούμπα, λέει. Έκανα μεταστροφή. Ούτε, δεν ήταν κολοτούμπα, ήταν μεταστροφή. Αυτά Άξι. Που είπε για να δικαιολογήσει, για να και δικαιολογήσει την άποψή του και, και γενικότερα την όλη του παρουσία. Δεν έπεισαν κανένα. Πραγματικά, παιδιά, δεν λέγονται ούτε σε μια τάξη να πας που είναι πρώτη προλήθεια. Δεν έπεισαν κανένα. Άμα θα τους τα πεις αυτά σαν επιχειρήματα, θα πέσουν κάτω τα γέλια τώρα. Έγινε Τάσε! Σε χαιρετώ! Άντε, σε φιλώ! Σε φιλώ! Λοιπόν, αυτοί οι δύο και τέλος γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Ναι! Έλα, βγαίνω! Βγήκες! Έλα! Ρίχτα! Κάερε στα περμητίδο λεβαντάρχε οπλικατόριο! Που σημαίνει! Όχι ρε φίλε! Έπεσε! Επιτρέπεται να πέσει! Επιβάλλεται να ξαναβγείς! Και εδώ! Παιδιά, τι έγινε! Δύο στα δύο! Δύο στα δύο! Λοιπόν, αφού πέσαμε. Πάω, κάτσε να δούμε εδώ, ναι! Τι με έκανες! Έλα! Έπεσες, ξαναπάμε! Όχι ρε, μ' ακούγομαι, εντάξει! Έτοιμος! Πάμε! Έλα. Τι μουσική έπεσε από το, μα αυτό πρώτη φορά που σημαίνει! Που σημαίνει! Μπήκε ο συνήγορος μέσα του πολίτη! Που σημαίνει! Κάρε στα περμητήδο λεβαντάρχες οπλικατόριο! Που σημαίνει! Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς! Και τι λέμε εμείς! Και να μην μιλάς πολύ, γάβρε! Λοιπόν, δεν είναι γάβρος, δεν είναι γάβρος, δεν είναι. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με του βάλα νεκροθάπτη δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Όμορφα τα λες, όμορφα. Λοιπόν, καταρχήν να μην ξεχάσω, μ' ακούει το 44 στη Δράμα. Δεν μου λες. Τα χαιρετίσματά μου σε όλα τα χέλη εκεί πέρα, τον ανεπιώ με όλο τον κόσμο. Με πήρε ρε, ο αφιλότιμος στο φυσιοθεραπευτήριο ξαπλωμένος και λέω ότι φυσιοθεραπεύτηρα δώσ' μου το τηλέφωνο. Μήπως χτυπάει το 112 λέω για συναγερμό. Έτσι, ζητάς τα τηλέφωνα από τη φυσικοθεραπεύτρια. Αφού βγάζω την μπανάνα,
τι να κάνω, ρε Κωστή. Βγάζεις και την μπανάνα! Ζητάς το τηλέφωνο, βγάζεις και την μπανάνα, θα σε κόψω! Εγώ! Εσύ με εσύ κολλάζεις τον κόσμο και την κοινωνία με αυτά που λες! Για πες μου, σε παρακαλώ, τι έγινε με τον Τζίλο, ρε παιδιά! Με τον Κωνσταντινέα, με τις σφαίρες του Γραμμένου, με τον Τζιαβούρη, με τον Μπίκα! Με τους καμένους φούρνους! Τι! Με την εγκληματική οργάνωση, συμμορία όπως θέλουν, τι έγινε! Με το πόρισμα της Σπανού και τα στημένα! Μη με διακόπτεις! Έλα, με πάμε! Με την κυρία Σπανού τι έγινε, έτσι, ρε παιδιά! Έτσι. Μόνο τον Αρκούδη ξέρατε να βγάζετε! Ναι. Και τους Αβγενάκηδες! Για όνομα του Θεού, ρε παιδιά! Υπάρχει και δικαιοσύνη! Ωραία μπέναρτη παίρνετε, ρε! Ναι. Να μας δώσουν και εμάς κανένα, να σας ανοίξουμε το στόμα! Είναι ντροπή σας! Ντροπή! Εσείς είσαστε οι πρωταθλητές της Ελλάδος! Να σας βλέπει η Ευρώπη και να σας χαίρετε με αυτά! Σιγά μην υδρώσει το αυτί τους. Σιγά μην υδρώσει το αυτί τους. Γιατί μου την έχουν δώσει τώρα πλέον. Άντε από εκεί πέρα. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα ρε. Έχω ένα μεγάλο πρόβλημα που δεν με πέφτουν τίποτα ρε. Η διάθεση ρε. Γεια σου Παυλάρα. Γεια σου Συντριβανίσιε. Εμείς μαζί για μια ζωή. Μπιζίμ. Παουκάρας αγαπώ μπιζίμ πάω. Γεια σου Παυλάρα μου. Γεια γεια. Φιλιά φιλιά φιλιά. Διαλυματούμπεν και επιστρεφουά. Πάμε! Δώσ' του! Δώσ' του! Δώσε αχπαστό στο λαό! Δώσε στεφανώματα! Υποτροφιάρα δίνουμε σήμερα! Για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, για τα πιτσιρίκια σας, 5 έως 10 ετών! Ακαδημία ΠΑΟΚ Junior Basketball Program! Στο Παλατάκι στην Τούμπα. Γράφετε FM. Αφήνετε κενό. Και το στέλνετε στο 54222. Μόλις 62 λεπτουδάκια. Υπέροχο ετήσιο δώρο. Να πάνε τα φιντάνια σας να μάθουν τις αρχές του αθλήματος. Εκεί είτε στην αγκαλιά της μάνας Τούμπας. Είτε στο Παλατάκι στο στολίδι μας. Αυτό θα το καθορίσουμε ανάλογα με τον πρώτο που κέρδισε προχθές. Ο 414 Κώστας. Που δεν εμφανίστηκε. Σε ψάχνουμε αδερφέ. Για να κανονίσουμε πού θα πάει ποιο. Ένα υπέροχο δώρο όσο για το τηλέφωνο που επικοινωνείτε. Βαλαβανίδης Γιώργος 6975-601-645. Σε ένα καταπληκτικό περιβάλλον, εννοείται με όλα τα μέτρα με το πρωτόκολλο ασφαλείας, τα παιδάκια θα μάθουν τις αρχές του αθλήματος, να φορούν τη φανέλα με το δικέφαλο, στο στήθος να καμαρώνετε. Για το πιτσιρίκι σας, πιο πολύ σε αυτό το επίπεδο δεν πάμε να βγάλουμε το νέο Πρέλεβιτς, έτσι. Πάμε να δώσουμε στα παιδιά έναν δρόμο να μάθουν να αθλούνται, να κοινωνικοποιηθούν, να αποκτήσουν νέους φίλους, να σέβονται τον συμπαίκτη και τον αντίπαλο, να μάθουν τις αρχές του εφαγωνίζεστε και βέβαια να ξεδίνουν κιόλα στα παιδιά, να βγάζουν όλη αυτή την ενέργεια που έχουν τα πιτσιρίκια σε αυτή την ηλικία και να μάθουν από νωρίς να μην μπουν σε δρόμους περίεργους, να αποφύγουν τους πειρασμούς τους άλλους, την καταστροφή. Εκεί που πολλά παιδιά οδηγήθηκαν τα τελευταία χρόνια και χάθηκαν έτσι προώρα. Μακριά από αυτά. Μακριά, μακριά. Ο αθλητισμός είναι η ζωή η ίδια. Γι' αυτό λοιπόν λέμε προσοχή. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Θυμίζουμε λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο ή τρώει. Ο Θιβετιανός μοναχός που δεν έχει φάει ποτέ κρέας πατάει τον όρκο αιώνιας αποχής, μπαίνει μέσα, βλέπει την παντσέτα και του λέει βάλε μου φίλε μια πιατέλα. Με απ' όλα και τρελαίνεται. Και ξαναπάει και ξαναπάει όπως όλοι σας. 705-750, Δηληβεριά έχει πάρει και το δίπλα χώρο Δημήτρης. Καταπληκτικά πεντανόστιμα. Πουθενά αλλού δεν φάτε τόσο ζουμερό σουβλάκι. Τόσο καλό ψημένα τα κρέατά του. Όλα στα κάρβουνα εκλεκτά, ξεχωριστά. Και το κεφτεδάκι του και το μπιφτέκι του και η μπριζολίτσα του και τα παϊδάκια και όλα. Τηγανισμένη πατάτα στρόγγυλη μανίσια σε φρέσκα λάδια. Φοβερά μπουγιουρντή, φοβερά και τα γλυκά μετά χειροποίητα, σηκώνεται το πρωί και τα φτιάχνει ο ίδιος. Έχει τρελαθεί όλος ο κόσμος. Άμα πάτε εκεί δεν θέλετε πουθενά αλλού να φάτε. Πάμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. Συζητάμε και για το μάτς στο Βόλο. Σάββατο. Πολύ σημαντικό παιχνίδι πρωταθλήματος. Στον απόϊχο της μεγάλης σπουδαίας εμφάνισης που δεν συνοδεύτηκε μεν από το αποτέλεσμα που θέλαμε, αλλά έδειξε, ξεδίπλωσε τις αρετές και τις δυνατότητες αυτή η ομάδα φέτος. Πού και να μπουν οι δύο καινούργοι, πού και να έρθουν και οι υπόλοιποι, γιατί δεν τελειώσαμε με τις μεταγραφές.
Καλή τύχη στο Μιχόγεβι, στην Γκεσντέπε, στην Τουρκία. Βλέπετε, ο Ρέμπε που εξακολουθούμε να μην έχουμε ακούσει ποτέ αν η φωνή του είναι «Καλησπέρα και καλή βραδιά». Υψηλή, θα ήθελα να ενημερώσω τον κόσμο. Δεν μας νοιάζει, είπαμε, δεν πάμε να πάρουμε σοπράνο ή τέρτσο ή δεν ξέρω εγώ τι βαρύτονο. Κάνει δουλίτσα αθόρυβη. Άλλος ένας που ο προπονητής δεν τον υπολογίζει. Βρίσκει ομάδα, πωλείται και είναι άλλη μία δική του ενέργεια, άλλος ένας δικός του χειρισμός που πρέπει να τον πιστώσουμε στο Γερμανό που έχει δουλέψει όλο αυτό το διάστημα και σε αυτούς που θα έρθουν πιστώνεται φυσικά και τον Σβάμπ και τον Ζίφκοβιτς που είδαμε πόσο γρήγορα μπήκαν στο πετσί, μπήκαν στο σκεπτικό, στην οτροπία, στο DNA της ομάδας σαν να είναι χρόνια εδώ και οι δύο και πόσο γρήγορα πιστεύω θα μπουν και οι άλλοι δύο και ο Αντωνάκης και ο Μούσας, οι Μουσαντώνιδες. Δεν ξέρω αν αυτό θα γίνει από το Σάββατο ή μετά. Θα δούμε, θα δούμε. Πάμε γραμμές, θα μην περιμένετε άλλο. Εδώ είμαστε. Γεια σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Τι έγινε. Έλα. Καλημέρα. Καλώς τον. Τι γίνεται. Καλά, πολύ καλά. Καλά που υπάρχει και εσύ, γιατί αν δεν ήσουν εσύ, θα. Μην πατάς λοιπόν. με τον μπάχουλο, με το αυτή πατάς κουμπιά. Πρόσεχε το. Και ακούγονται διάφορα κουμπιά. Είσαι ο. Ο Γιώργος από Τρίλοφο. Γεια σου, ρε Γιώργη. Θα καταλάβαινες ότι χρειάζεται μεγάλη απόσταση από το κινητό για να μιλήσω. Κοίταξε να δεις. Έτσι τώρα με τις μάσκες θα γίνουμε όλοι σαν τον Ασιόπουλο και τον Μπακατσιά. Τους θυμάσαι που είχαν αυτιά, δεν βάζαν δορυφορική πιάτο επάνω. Είχαν τα αυτιά και πιάνανε. Έτσι με τις μάσκες. Έχεις δεν έχεις αυτιά πεταχτά, θα γίνουμε όλοι έτσι. Για πες, ευχαριστώ καταρχήν για αυτό που είπες. Πάμε παρακάτω. Κοίταξε, είπες εκπαιδευτικό σήμερα. Είπες μια σωστή κουβέντα στην προσπάθεια να αποτρέψουμε τα παιδιά από διάφορα και να σκέφτεσαι από την άλλη ότι ένα ολόκληρο κράτος κάνει γαργάρα ολόκληρο φορτίο με ναρκωτικά. Άστα, φίλε, τραγικό. Που ερχόταν εδώ για να μοιραστεί στα παιδιά μας, έτσι. Στα παιδιά μας. Γιατί δεν είναι ανάγκη να είναι βιολογικό. Το παιδί δεν είναι ανάγκη να είναι το βιολογικό, τα δύο παιδιά μου. Τα παιδιά τα δικά σου, του καθενός, τα παιδιά που είναι σε αυτή την ηλικία. Έτσι. Όπως το λες. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σταματήσουμε να είμαστε αφελείς. Ίσως έχει περάσει και προπολού μετά από αυτά που γίνανε προχθές και χθες. Δυστυχώς είμαι απαισιόδοξος. Δηλαδή δεν βλέπω την επόμενη Τετάρτη τα πράγματα να εξελίσσονται καλά. Ναι. Και πιστεύω ότι θα έχουμε μια επανάληψη όπως το Άμστερνταμ. Ναι. Δυστυχώς. Μάλιστα. Εννοείς από διαιτητικής άποψης και αποσταλμένο. Μα φυσικά τα χρήματα που παίζονται, πια είναι, τα ποσά είναι τεράστια. Δηλαδή για την ψώρα δεν παίζει κανένας πια. Όλοι παίζουν για καλά, 100%. Όπως επίσης, δάσκαλε, αν ο ένας αποκλειστεί, ξέρετε ότι υπάρχει το market pool. Τα φράγκα τα παίρνει ο άλλος όλα. Αλλιώς μοιράζεται η πίτα. Λοιπόν, τι μοιράστηκαν αυτοί, τον πυρετό τους δεν δίνουν. Οπότε θα είμαστε έτοιμοι για αυτό που λες. Και για αυτό. Έτοιμοι. Ψηλιασμένοι. Σε μια άδεια τούμπα ή στα άδεια γήπεδα πόσο εύκολο γίνεται αυτό, έτσι. Δηλαδή τώρα βλέπω, σκέψου της, εντάξει δεν ξέρω τι ρόλο παίζει η Ομόνια και αυτά που άκουσα περί διαρκείας του Προέδρου και τα λοιπά. Όντως είναι, ο άνθρωπος είναι συνέχεια εκεί. Εντάξει, τι να πούμε τώρα. Ναι. από εκεί πέρα σε ένα άδειο γήπεδο οι αντιδράσεις και των ίδιων των παιχτών σε κάθε περίπτωση και κάθε φάση είναι διαφορετικές. Βλέπεις πως συμπεριφέρονται αντιδρούν. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε ψηλιασμένοι ιδιαίτερα. Και καθόλου αφελείς. Και ενεγρηγόρση. Απόλυτα. Αυτό. Απόλυτα. Καλημέρα. Να σε καλά, δάσκαλε. Ξανά για τα... ξέρεις τι γίνεται. Σκέψου πόσο... εσύ να μην σκεφτείς, να σκεφτούμε όλοι πόσο θλιβερό, πόσο μελαγχολικό, καταθλιπτικό θα ήταν το πρωινό μας άμα δεν ήσουν εκεί να... να μας κάνει να περνάμε και να ρίχνουμε και ένα χαμόγελο. Να σε καλά, δάσκαλε. Να σε καλά. Καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ. Πάμε εδώ. Γεια σας. Τι θα έκανα κι εγώ χωρίς εσάς, αν τα έλεγα μόνος μου. Ναι! Γεια σας! Έλα, Κωνσταντίνε. Καλώς το χορευτή, το γοργοφτεροπόδαρο! Καλημέρα. Καλώς τον. Λοιπόν, μια και τραγουδίσατε όλοι μαζί, είπατε συνθήματα. Δεν υπάρχει αυτό. Μήπως ξέρεις πότε ανοίγουν τα χορευτικά έργα μου. Τι γίνεται, ρε. Μας έχουν δέσει τα πόδια, όχι τα χέρια. Ποια χορευτικά, ρε. Τι σχολές χορού τα παραδοσιακά, έχεις τίποτα καμία... Για κλεισίματα έχω πληροφορίες, όχι για ανοίγματα. Άστο, άσε με, μην μαυρίσουν, σας μαυρίσουν την ψυχή. Λέω ρε παιδί μου, άστο. Τι έγινε, έγραψες το Νεκτάριο, το Θανασάκι. Το Θανασάκι. Το Θανασάκι τον έγραψε, μπράβο. Εκεί, Τούμπα FC.
Πήγαμε. Δευτέρα θα πάμε και σήμερα. Να έρθετε οι μπαμπάδες. Οι μπαμπάδες, καλά, είδαμε εκεί αρκετούς ακροατές και ζουμουσάκια. Λοιπόν, δύο που μιλήσαμε χθες. Να έρθετε να μας μιλήσετε, να μην έρχεστε να λέτε ένα γεια. Επειδή είμαστε με την οικογένεια, δεν τρέχει κάτι. Άλλοι μόνο. Ελάτε να πείτε ένα γεια. Εσύ είσαι διεθνής, όλοι σε ξέρουν και σε αγαπούν. Όχι, ρε, εντάξει, ο άλλος σου λέει είναι με τη γυναίκα, με τα παιδιά του. Ελάτε να πείτε ένα γεια. Σιγά, δεν γαλάζει ο κόσμος. Εντάξει. Οκ. Είμαστε εκεί. Ωραία, ωραία, ωραίο αυτό που πήγες να κάνεις σήμερα με τα συνθήματα. Όλοι μαζί. Τι, θα το ξανακάνω. Τι, καλά. Κάθε φορά... πεντάδα θα λέμε κάτι. Να σου πω κάτι, καλά, με το που κλείνει η πεντάδα, καλά, αυτό. Αυτό θα λέμε όλοι. Ένα, έτσι, δύο, αλλιώς, τρία. Έτσι κι αλλιώς μας έχουν για σόβαρ. Δεν βαριέται. Καλά, φυσικά. Τι έγινε να πούμε. Εδώ, ρε, εδώ. Καλά, όλοι να πούμε. Τρέλα στους τρελούς, στο franchise, εμείς δίνουμε το χαρτί. Αυτό. Εμείς το δίνουμε το χαρτί. Όχι εμείς σαν εκπομπή, σαν ΠΑΟΚ, σαν λαός. Αυτά που έχει περάσει. Αυτός ο οργανισμός, αυτά που έχει περάσει, αυτός ο λαός, τι να εξηγήσει τους άλλους, ρε φίλε, που ένα χρόνο μείναν χωρίς πρωτάθλημα και τα διαλύσαν τα πάντα, βρίσαν τον κόκαλη και πετούσαν κορνέδες. Τι να λέμε τώρα. Βγάζαν τον πρωθυπουργό να πει ότι θα χάσει τον πρωτάθλημα. Ακριβώς, τι να πεις τώρα. Τους έχουμε πάρει γραμμή, δεν βάρκεσαι, άστος να τα παίρνουν. Αλλά ξανά δεν πιστεύω να πάρουν εύκολο πρωτάθλημα, να ξέρεις. Τα βλέπω θολά τα πράγματα για αυτούς. 100%. 100%. Δεν λέω για φέτος, γιατί βλέπω μια μεταβατική περίοδος τώρα. Βλέπω μπαίνουν και τα παιδιά μέσα τα νέα, ξέρω εγώ, πάνε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Για καμιά πενταετία πάλι θα το πάρουν πάλι το αυτό, να πούμε, το μήνυμα. Μη στεναχωριές. Λοιπόν, πόσο καμαρώνουμε για τα πιτσιρίκια μας. Να βλέπεις τον Μιχαηλίδη που πριν λίγους μήνες δεν τον ήξερε κανένας. Και τώρα να διαπρέπει ο Τζόλης με αυτά που κάνει και να ξέρετε έρχονται πίσω, τι έρχονται από πίσω τώρα. Ο Κούτσιας, ο Μπαλογιάννης, ο Τσιγκάρας, έτσι. Έρχεται μια φουρνιά άλλη από πίσω με πολλές δυνατότητες. Καλός ή κακός, Κώστα, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο τα χρήματα. Παίζουν μεγάλο ρόλο. Δηλαδή είδες οι ακαδημίες. Άμα δεν ρίξεις χρήμα δεν κάνεις δουλειά. Μα έτσι είναι, φίλε. Τόσα χρόνια βγάζαμε ένα παιδί δικό μας και λέγαμε δικό μας παιδί. Τώρα βλέπεις έχεις από πίσω φουρνιά. Ο Παυλέρας, ο Σνάουτσερ, όλα τα παιδιά που είναι εκεί πέρα. Κωνσταντίνε μου, 3 εκατομμύρια σχεδόν το χρόνο. Ξέρεις τι είναι 3 εκατομμύρια, τι αγοράζεις, τι παίκτη παίρνεις. Με 2,5 εκατομμύρια ξέρεις τι παίρνεις. Που αυτό δεν θα γίνει πουθενά πρωτοσέλιδο. Δεν θα κάνεις πουθενά λεζάντα με τα 2,5 εκατομμύρια στις ακαδημίες. Δεν πουλάει αυτό. Αλλά παιδιά. Ναι, αλλά δες τι βγαίνει όμως. Θησαυρός από πίσω, τι έρχεται. Πόσα παιδιά δεν μπορούν να παίξουν, δεν μπορούν να παίξουν όλοι. Πάνε από εδώ και από εκεί. Φυσικά. Από εδώ, από εκεί, βέβαια. Φυσικά, δεν γίνεται. Και, να μην κρατά πολύ τη γραμμή. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο μάτσο με το Βόλο. Πάρα πολύ δύσκολο. Έχουμε. Να το πάρουμε. Άξι. Να είμαστε κοντά στις παλιοποιότητες. Θα πούμε ακόμα περισσότερα γι' αυτό αύριο. Έχουμε και την αυριανή μέρα, θα πούμε και αύριο. Και σήμερα λέω συνέχεια. Προσοχή. Είδες τι έγινε χτες πάλι με τους θαμώνες της Μεκόνου. Άστο. Άιντε, μην αρχίσουμε πάλι. Άστο, φίλε, θα λερώσουμε το στόμα μας. Με τα δικαστήρια να δούμε τι θα γίνει. Ακόμα με τον κορονοϊό θα ψάχνουμε. Ο κορονοϊός δεν φύγει καμιά φορά με το μυαλό του. Τι θα γίνει με τα δικαστήρια. Σταμάτησαν, δεν γίνονται δικής, δηλαδή να ξέρουμε, ρε παιδιά. Τίποτα, φίλε. Ντρέπεται και η ντροπή. Τέλος πάντων. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Γεια σου, χορευτή μου. Πάμε εδώ. Ναι. Πέσαμε! 23-10-287-888. Μάλλον θα πάμε σε διάλειμμα τώρα, κανονικά και μισή, ανθρώπινα. Να διευκρινίσουμε ότι οι μεταγραφές δεν έχουν τελειώσει. Όμως, όπως καταλαβαίνετε τώρα, άλλου είδους μεταγραφές θα γίνουν σε περίπτωση αφού περάσουμε την Τετάρτη. Άλλου είδους μεταγραφές θα γίνουν αν δεν περάσουμε την Τετάρτη. Χτυπάω ξύλο. Είναι κατανοητό. Άλλο συν 25 στο ταμείο, άλλο χωρίς αυτά. Τώρα, επειδή βλέπω και στα μηνύματα την ανησυχία για τι διαιτητής θα έρθει, το γνωρίζουν και οι παίχτες, παιδιά. Και μαρκαρίσματα όπως αυτό του Γιαννούλη, που έχει κάνει το παιδί πάλι σπουδαίο μάτς, έχει κάνει top επίπεδου εμφανίσεις. Το αριστερό μας back half και είμαστε πραγματικά πολύ περήφανοι που έχουμε αυτή την μπεκτούρα. Θα τον δούμε αυτόν σε πολύ μεγάλη ομάδα να παίζει και θα καμαρώνουμε για αυτόν. Όπως για όλα τα παιδιά που πέρασαν από εδώ. Λοιπόν, κάνει εκεί τώρα σκοντάφτει, πέφτει, δεν το υπολογίζει καλά, δεν... Στον επαναληπτικό λοιπόν, που θα ξέρουμε τι διακυβεύεται, που η Ρουφιάνα... Η Ομοσπονδία θα στείλει πάλι έναν περίεργο τύπο. Θα είμαστε όχι απλά
100% προσεκτική. Όχι σε εγρήγορση, όχι στην τζίτα. Θα αποφύγουμε οποιαδήποτε ενέργεια που θα τους δώσει την παραμικρή χαραμάδα, φρουτ, να δώσουν ένα πέναλτι και να είναι ένα άλλο μάτς μετά. Προσοχή, στα σμπροξίματα, στα τραβήγματα, έχουμε για απλά τραβηγματάκια, έχουμε δει να μας φυρίζουν πέναλτι μες στην Τούμπα τα προηγούμενα χρόνια. Προσοχή, στα χέρια τα απλωμένα, μες στην περιοχή, στο πώς πηγαίνουμε στη φάση, τα πόδια μας, αυτά δηλαδή πρέπει να γίνει όλο αυτό το διάστημα. Μετά το Σάββατο, το ξαναλέω, μετά το Βόλο, να γίνει πλήση εγκεφάλου στους παίκτες. Είμαι βέβαιος ότι θα στείλουν έναν ματιασμένο. Είμαι βέβαιος ότι θα στείλουν έναν περίεργο. Να με πετάξουν έξω. Αν η Κράσνονταρ είναι ανώτερη από μένα, αν παίξει η μπαλάρα και εγώ δεν είμαι αυτός που πρέπει και αποκλειστώ, θα λυπηθώ, αλλά θα πω τι να κάνω. Αποκλείστηκα. Αλλά να έρθει πάλι κανένας σάπιος, κανένας περίεργος, κανένας σταλμένος, κανένας δόλιος και με τα σφυρίγματά του να με πετάξει έξω, όχι. Αυτό όχι. Πάμε στις δύο γραμμές, περιμένω και τις έχασα. Ναι, παρακαλώ. Ναι. Καλώς το παιδί. Χαίρετε. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Βεβαίως, εσάς μιλάμε. Έλα, όπου και πού είναι, καλημέρα. Έλα ρε, πού και πού, where and where. Τι κάνεις, αδερφέ. Χάθηκα λίγο αυτόν τον καιρό με τον κοροναϊό, με τη δουλειά. Άξι. Πήγανε, αλλάξαν τα προγράμματά μας. Τέλος πάντων. Δουλειά να έχετε και ας μην βγαίνετε. Αυτό. Παιδιά, αυτό. Το λέω και το εννοώ πραγματικά. Έτσι. Αυτό. Μη σας πω δουλειά να έχετε. Από το δουλειά. Αυτοκίνητο, αλλά τώρα άλλαξαν λίγο τα δεδομένα, αλλά τέλος πάντων. Αγόρι μου, το να μην έχεις δουλειά, να είσαι άνεργος για να βγαίνεις στο τηλέφωνο, δεν το θέλω ποτέ. Μη σου πω όχι, να έχετε δόξω, δουλειά και ας μην με ακούτε. Να φτάσουμε και εκεί. Ας έχεις δουλειά και ας μην με ακούς, ρε παιδί μου, να με ακούς όποτε μπορείς. Ναι, υπάρχει πρόβλημα για την Τετάρτη. Τι θα γίνει στην παράταση, ε? Ναι, αυτό, με τα ωράρια. Τι θα γίνει τώρα που θα πάμε να δούμε το μάτς, άμα πάει η παράταση, τι θα κάνουμε. Τίποτα, φίλε. Κοίτα, το μάτς ξεκινάει 10. Ναι. 10. Λοιπόν, 10 και 1,5, 11,5. Και το ημίχρονο 12 παρατέταρτο. Με τη διακοπή, σούξου, μουξου, μετά αυτά και τα λοιπά, πάμε 12 ξεκινάει η παράταση. Σωστά. Ναι, σωστά. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Το κλείνεις, κέρμα. Παιδιά, τι έγινε? Παιδιά, κερματάκι. Μα, κέρμα, παιδιά, κέρμα. Ή θέλετε μονάσικα, μόνα. Θα κλείσει ζήγα το μαγαζί και θα αφήσει ανοιχτές τις τηλεοράσεις να βλέπουμε απ' έξω. Τέλος πάντων, Κωστή, νομίζω ότι θα γυρίσει λίγο, γιατί στο μάτσι μετά τον Ατρόμητο ο προπονητής μας, θυμάσαι γιατί ήταν θυμωμένος, γιατί ήταν νευριασμένος, και γύρισε σε δημοσιογράφους και τους είπε, λέει, είμαι θυμωμένος και νευριασμένος γιατί δεν έχουμε, λέει, τύχη. Ναι, δεν έχουμε. Τύχη μας λείπει. Ναι. Δεν έχουμε τύχη. Αν μας θέλει και λίγο η τύχη, θα περάσουμε. Θέλει, το μόνο λίγο που φοβάμαι είναι ότι αυτή η ομάδα μη μας βάλει γκολ. Ένα γκολ θα προσπαθήσουν να το βάλουν. Γιατί ναι, παίξαν καλό η μπάλα με τις κάθετες και με αυτά. Απ' τη μέση και μπροστά είναι κίνδυνος θάνατος. Όμως, προσοχή, να μην φάμε γκολ, ναι, τέλος. Αυτό, να ξεκινήσουμε από αυτό, παιδιά. Το 0 πίσω, ένα θα το βάλει μπροστά η ομάδα. Και με ένα 0 προκρίνομαι. Αν ομιγέννητο όμως φάμε γκολ, θα παίξει μεγάλο ρόλο πότε θα το φάμε, αν το φάμε. Θα το φάμε στο 1-0, θα είναι 0-0, θα το φάμε στο 2-0. Και με 2-1 πηγαίνουμε και παράταση, έτσι. Και θέλω πολύ να τους βάλει και τους καινούργιους παίκτες, να τους βάλει τώρα με τον Βόλο, να αρχίζουν να παίρνουν λίγο ρυθμό. Ναι. Δεν πειράζει, ας παίξουν και μισό ημίχρονο ολόκληρο. Πιστεύω ξέρω, έτσι θα γίνει, που και που, έτσι θα γίνει. Ναι. Δηλαδή δεν έχει ούτε ακαθαρό με ο δεξιμπακ, συγκινητικός, πραγματικά ο Κρέσπο, τον αγάπησε ακόμα περισσότερο. Που τον είδα εκεί να παλεύει στα 33 του σε μια θέση που είχε να την παίξει χρόνια. Ναι, συγκινητική. Δεν μπορεί να κατεβαίνει εύκολα. Συγκινητική και οι άλλοι μπροστά, οι τρεις που κανένα του δεν είναι καθαρό εμοφόρ. Συγκινητική όμως, όλοι του. Ο Πέλκας που έβγαλε την ψυχή του μετά το χαμένο πέναλτι και έβαλε γκολάρα. Και ο Ζίφκοβιτς και ο Τζόλης, όλοι. Όμως αρθεί φίλο ο Παστελωτής, αυτό που είναι ο καθήλυν αρμόδιος, που είναι η δουλειά του, φίλε αυτή. Και το τίποτα θα το κάνει γκολ. Μεγάλη υπόθεση. Άντε, αναμένουμε. Ο ειδήμονας. Να ξέρεις μόνο ένα πράγμα. Την Τρίτη, ναι, μόλις τελείωσε το μάτς, ναι, ευχόμουν να γίνει στο καπάκι το άλλο. Δηλαδή τόσο πολύ, δηλαδή είχα τρελαθεί. Λέω, γίνεται να το ξαναπαίξουμε τώρα στο καπάκι. Μην φεύγετε να το ξαναπαίξουμε. Έτσι όπως είστε. Αλλάξτε στιές και πάμε να παίξουμε, ναι, τη ρεβάνς. Έστω δηλαδή, στο γήπεδό σας. Δεν το ναι, δεν το πίστευα. Όλοι. Η γεύση που μας άφησε η ομάδα, αυτή ακριβώς είναι. Ότι τους έχουμε. Ότι στο μάτς τη ρεβάνς εδώ θα τους πάρουμε, θα περάσουμε εμείς. Έτσι. Αν άντε παίξουμε έτσι. Τυχερή.
Λίγο, λίγο. Να, καλή έγινε. Σε όλους, γεια σου που και που. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Το που και που και το ζουμουσού είναι ξαδέρφια. Ναι! Τελευταίο πριν το διάλειμμα. Γεια σας. Εδώ είμαι. Καλό στο Μένιο. Καλώς ήρθα. Καλώς τον τιμημένο. Δώσω χαιρετίσματα στον στο Γοργοπόδαρο, στο Φτεροπόδαρο, τον Κωνσταντίνο και το Βαγγελάκι του. Έτσι. Λοιπόν, όπως και στους συντριβανίτσιους. Έτσι. Το σκορ μεθαύριο θα είναι καθαρό. Μην ονειρεύεστε ή μην αγχώνεστε για, για το Βόλο, λες. Για το Βόλο, λες. Όχι, όχι, όχι. Μεθαύριο, είπες. Για την Τετάρτη, λέω. Επειδή μεθαύριο είναι στο Βόλο το μάτς, γι' αυτό λέω. Καλά, εντάξει τώρα. Όχι, εντάξει. Α. Μας καίει. Άκουσε λίγο, ναι. Θα το ξαναπώ. Ναι. Θα το ξαναπώ. Ναι. Και εγώ είμαστε για την Ευρώπη. Δεν αντιλέγω. Ναι. Εντάξει. Δεν αντιλέγω, αλλά Σάββατο Βόλο. Άσε, με μένα ναι, με λίγο νοκοτικός. Πέρυσι τι έγινε με τα δικαστήρια. Α. Για να σας ξαναβάλω λίγο στην... Να σας προσγειώσω ή να σας γειώσω. Να σου πω, ό,τι έγινε και πρόπερση. Άρα δηλαδή το ποδόσφαιρο, το κομμάτι το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Πώς θα το αντιμετωπίσεις και τι θα προτάξεις, θα παρατάξεις, θα τάξεις. Για να πες μου λίγο. Τι να πάρω, τίποτα. Γιατί χρόνια ολόκληρα κάποιοι φωνάζουμε. Έλατε. Την Ευρώπη, ρε παιδιά. Την Ευρώπη. Ναι. Αυτούς εδώ δεν μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε. Είναι οι αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Και μάλιστα τώρα τελευταία γίνεται και στην Ευρώπη πλέον. Το βλέπουμε καθημερινά. Βέβαια. Βέβαια. Εδώ δυσκολεύονται να μας δώσουν εμάς ένα πεναλτάκι. Τα πλοκάμια φτάνουν και φίλτρα. Εκεί. Μένιο. Τα πλοκάμια φτάνουν και εκεί. Και μη, πλέον έχει κόσμος, ο κόσμος και με τις κληρώσεις του έχουν μπει ψήλοι στα αυτιά. Δεν μπορεί να κληρώνεται συνέχεια με αυτούς. Η προσοχή μας στην Ευρώπη. Ιβάν Σαββίδη και η οικογένεια αυτού, την οικογένεια αυτού την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι δημιούργημα αυτού του ανθρώπου, της οικογένειάς του, με τα χρήματα που δαπάνησε. Όσον αφορά για το χθεσινό το σχόλιο σχετικά με τον πέναλτι. Εγώ είπα τον νόμο του ποδοσφαίρου που λέει ότι το πέναλτι πρέπει να χτυπιέται στην κάτω γωνία, γιατί από εκεί δεν έχει υπόγειο να φύγει και κάτω η μπάλα. Ναι. Ενώ στο ψηλό έχει τρεις περιπτώσεις αποτυχίας. Ναι. Την απόκρουση, το επάνω out, ναι, και το πλάγιο out. Όποιος μπορεί να το καταλάβει, ναι, να το κατανοήσει, καλώς. Ναι, ναι. Μένιο, μου επιτρέπεις λίγο. Ναι, ναι. Πάνω σε κουβέντα που είχαμε για το πέναλτι. Άκουσα δηλώσεις του Πέλκα, αρχικά τις διάβασα και μετά τις άκουσα κιόλας σε ξένο δίκτυο, στα αγγλικά, που δικαιολόγησε. Καταρχήν να πούμε ότι είναι ένα πέναλτι που δεν είναι καλά χτυπημένο. Έτσι, ας ξεκινήσουμε από θα αυτό. Θα μου επιτρέψεις να απαντήσω λίγο, δεν θα το αφήσω. Ναι, να το τελειώσω λίγο. Είπε, ναι, ναι, λοιπόν ότι παρακολουθούσαμε το συγκεκριμένο τερματοφύλακα στη μελέτη που γίνεται πριν τα ματς και βλέπαμε ότι πάντοτε αμέσως κάνει μπλοζόν και επιλέγει γωνία. Έχοντας αυτό στο μυαλό του λοιπόν, ότι θα πέσει στη μία ή στην άλλη γωνία, αυτό αποφάσισε να το χτυπήσει στο κέντρο. Δεν ήταν καλή εκτέλεση, θα πω εγώ, στο κέντρο. Δηλαδή, εφόσον επιλέγεις κέντρο, δεν σουτάρεις έτσι. Αλλά εξήγησε το σκεπτικό του. Αν με ρωτάς εμένα, Μένιο, και τελειώνω για να σας αφήνω να πεις ό,τι θες, θα εκτελούσαμε δύναμη στα πλαϊνά που λέει ο νόμος. Ότι ακόμα κι αν ο τερματοφύλακας γνωρίζει σε ποια γωνία θα πάει, αν το χτυπήσεις με δύναμη και στα πλαϊνά, υπάρχει αυτή η γωνία που δεν προλαβαίνει. Δεν προλαβαίνει, έτσι, φίλε. Αυτό. Απλά σου λέω, λοιπόν, μεταφέρω τη δήλωση αυτή. Έτσι. Με κάλυψες, ναι, ότι ήταν κακοχτυπημένο και δεν το λέω για να κριτικάρω το Δημητράκη μας. Όχι. Εντάξει. Όχι. Σε καμία είναι περίπτωση. Πολύ, έχει κάνει μεγάλη εμφάνιση και σε όλα τα μάτς. Δεν μπορώ να θα πω κλείσω, τίποτα για τον Μπέλκα. Τίποτα. Θα κλείσω, ναι, με ένα από τα παραδείγματα τα χιλιάδες που έχω εγώ προσωπικά. Ναι. Ναι. Παιχταράς μας εκτελεί τα μπέναλτι σε στυλ αγγλικού τύπου. Οι παρατηρήσεις είναι σαφέστατες. Δεν είναι πέναλτι, φίλε μου, αυτό. Yeah, μην αλλά, το χτυπάς. Αλλά πανέγκαλες. Όταν, όχι, όχι, ah, όχι. Το αγγλικό το στυλ που σπίζει τα δίχτυα πάνω. Ναι, ναι, boom, δυνατά και στην ορθή. Ναι, που όλοι κάθονται και το, ναι, ναι, και το θαυμάζουμε. Ναι. Λοιπόν, όταν ήρθε η κρίσιμη στιγμή, το πέναλτι αυτού του παιδιού, που ήταν και το 8ο, το 8ο παρεπιπτόντος, γιατί ξέρεις τι έγινε. Πήγαμε στο 8ο πέναλτι. Ναι. Ήτανε δοκάρι και out. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Φιλιά. Γι' αυτό παίρνω το θάρρος να κάνω αυτές τις υποδείξεις, να το πω. Λοιπόν, γεια σου, Μένιο. Κανένας δεν στεναχωρέθηκε πιο πολύ από αυτό που έχασε τον πέναλτι. Φιλιά. Ακριβώς. Επειδή νιώθει αυτός, να το ξέρετε. Όποιος πάτησε πάνω στο χαμένο πέναλτι να βγάλει πάλι χολή κατά του αρχηγού, δώστε λίγο αέρα στον άλλον να αναπνεύσει. Ναι, στην κριτική. Μην πάμε πάλι μόνοι μας και κάνουμε ανθρωποφαγία. Ο Πέλκας θα μπορούσε να το ρουφήξει το γήπεδο, να εξαφανιστεί. Είχε τα άντερα, για να μην πω άλλη λέξη, πληθυντικό πάλι, δύο από αυτά, εννοώ τα πνευμόνια,
και βγήκε μπροστά, δεν εξαφανίστηκε, δεν τον πήρε από κάτω, σκοράρει ένα εξαιρετικό γκολ και δίνει την ψυχή του όλο το παιχνίδι, όσο αντέχει. Μου μετέφερε κάποιος το εξής. Ο Πέλκας δεν είναι ιατρικά 100% έτοιμος για να βγάλει 90 λεπτά. Το αφήνω εδώ, θα ρωτήσω τα παιδιά, θα ρωτήσω τον Σταύρο και τον Στέργιο. Μου είπε κάποιος, ο Πέλκας δεν βγάζει 90 λεπτό. Δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος. Αλλά αυτά τα 70, 75, 65 βγάζει την ψυχή του. Δεν μπορώ να πω τίποτα για τον αρχηγό. Και το πώς είναι το παιχνίδι μας φέτος, με πίεση ψηλά, με τρεξίματα, οφείλεται και στον Πέλκα. Άρα, λίγα λόγια. Μην βγάζουμε μόνοι μας τα μάτια μας. Μην πέφτουμε πάνω. Αδιφάγοι. Να φάμε τους δικούς μας παίχτες. Άμα κάποιος δεν παίζει καλά, μια, δυο, τρεις, πάγκο. Δεν κάνει, οκ. Okay. Αλλά όχι με τη μία να κάνουμε ανθρωποφαγία. Να βασίσουμε εκπομπές πάνω στο να κανεβαλίσουμε σε ένα παίχτη και να κάνουμε έτσι. Να ικανοποιήσουμε ένα αίσθημα, ας πούμε, για κάποιους περίεργους. Σε καμία περίπτωση. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επειδή με ρώτησε κάποιος χθες από πού είναι το ηχητικό, είναι Αεροδρόμιο Μακεδονία. Μετά από διπλό στο Καραϊτάβλη, έχουμε πλημμυρίσει όλο το χώρο φυσικά, στο χώρο των αφίξεων, και γίνεται αυτό. Το διευκρινίζω γιατί εγώ έχω εικόνα, εσείς δεν έχετε. Από εκεί είναι τα ηχητικά μας που τα γουστάρετε και τα γουστάρουμε και εμείς και μας φτιάχνουν όλο το κέφι, όλη τη διάθεση. Το Σάββατο διπλό στο Βόλο και μετά θα συζητήσουμε μετά ό,τι θέλετε. Και για την Κράσνονταρ και για τις διαιτησίες. Αλλά εγώ να κάνω την κουκουβάγια από το βιβλίο του οργανισμού στο δημοτικό πίσω που ήταν η κουκουβάγια. Όταν βλέπω τέτοια πέναλτι, όταν βλέπω σκανδαλωδώς να σπρώχνεται και πάλι ο Γαύρος χθες και ένα επιθετικό φάουλ να το μετατρέπουν σε πέναλτι, άρα του τέστην σε 30 εκατομμύρια στην τσέπη τους, δεν μπορώ να κάνω την κουκουβάγια. Λυπάμαι. Είμαι συνένοχος άμα σιωπήσω. Όποιοι λοιπόν ενοχλούνται, παιδιά, τι να κάνουμε. Λυπάμαι. Όσοι είναι. Ένας, δύο, πέντε, δέκα, όσοι είναι. Όσοι είναι. Δεν μπορώ να μην μιλήσω. Την ώρα που εγώ πρέπει να περάσω μέσα από χίλιες, να πούμε, δυσκολίες, μέσα διαπυρός και σιδήρου για να φτάσω στους ομίλους. Έτσι. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Έτυχε τώρα χθες ένα σφύριγμα. Μιλάμε με τα μπούνια τα τελευταία χρόνια. Πάμε. 23-10-287-888. Κληρώνουμε στο τέλος μία υποτροφία σε ένα τέταρτο από τώρα για το παιδάκι σας, αν είναι 5-10 ετών, για τις Ακαδημίες Μπάσκετ του ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Junior Basketball. 5-10 ετών υποτροφία. Τηλεφωνήστε και στον κύριο Βαλαβανίδη Γιώργο, 6975-601-645, αν θέλετε το παιδάκι σας να συμμετάσχει σε αυτό το υπέροχο κλίμα, με ασφάλεια, με σωστούς δασκάλους και προπονητές, με τις αρχές της ομάδας, να μάθει τα μυστικά του αθλήματος και να μάθει να αγωνίζεται κάτω από ωραίες συνθήκες. Το εφαγωνίζεστε, να σέβεται τους προπονητές του, να κάνει καινούριους φίλους, να σέβεται τους αντιπάλους και όλα αυτά. Όλα αυτά που λέμε για τις ακαδημίες, και να μπει σε ένα δρόμο αθλητισμού από νωρίς, να μάθει το παιδί. Μακριά από άλλα μονοπάτια σκοτεινά. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα. Καλώς στο φιλάρετο. Έλα, φιλάρετέ μου. Έλα, σε ακούω. Κοιτάμε λοιπόν τον εαυτό μας, κοιτάμε τα συμφέροντά μας. Έτσι. Και έχουμε 10 εκατομμύρια συμφέροντα για το τι έκανε χθες ο Ολυμπιακός. Έχουμε πάνω από 10 εκατομμύρια συμφέροντα να δούμε ότι άδικα θα μπει μέσα σε αυτή τη διαδικασία, και όπως και να το κάνουμε, επειδή είμαστε ανταγωνιστές, θα χρειαστεί ο καθένας να κοιτάζει με ποιον τρόπο λειτουργούν οι κανόνες, όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω. Δεν είναι λοιπόν μακριά από μας. Τα δικά μας συμφέροντα είναι, τον εαυτό μας κοιτάμε, γι' αυτό ακριβώς καλώς θα λες. Τώρα, επειδή λένε για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, πραγματικά ρε παιδί μου, βλέπεις πως υπάρχει μέσα σε αυτό κάτι που δεν υπάρχει σε άλλους οπαδούς, και δεν έχω ακούσει δηλαδή τουλάχιστον. Έβαλε στο φίλο με το βιολί. Ναι, ναι, φοβερός. Ουσιαστικά κάνει δουλειά που δεν υπάρχει αλλού. Τίποτα, πήρε το παιδί. Είναι η κοπελιά, ναι, ναι. Είναι η κοπελιά που με την νοηματική έδωσε μια άλλη διάσταση. Απίστευτο. Δηλαδή είναι εντυπωσιακές καταστάσεις που αυτοί οι οπαδοί δεν είναι απλά
Μαμελούκι ή Μάο Μάο, όπως τους έλεγε κάποιος. Είναι οπαδοί που έχουν τα πάντα. Έχουν από τον πιο δυναμικό, τον πιο έτσι, επιθετικό, μέχρι τον πιο χαλαρό. Ακριβώς. Είναι διαφορετικοί χαρακτήρες, διαφορετικά στρώματα, από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο, από τον τύπο που δεν έχει τελειώσει ούτε το δημοτικό ίσως παλιά, μέχρι αυτόν που είναι με πτυχία, με τα πτυχιακά, με, ξέρω εγώ, πυρηνικό φυσικό, έτσι, μαύρος, λευκός, χοντρός, ψηλός, ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα μέσα στην ψυχή του, όπου, από όπου και να προέρχεται. Και πίστεψέ με, επειδή ένα μέρος του ακροατηρίου μας το ξέρω, θα δεις ότι μπορεί να είναι, φίλε, αυτός που είναι, ο άνθρωπος είναι γεωργός και μπορεί να μην έχει, ας πούμε, τελειώσει το δημοτικό, μέχρι και ο πυρηνικός φυσικός, δεν έχει σημασία αυτό. Τους ενώνει η αγάπη για τα τέσσερα γράμματα. Μεγάλη μέχρι υπόθεση. Ο μεγάλος καλλιτέχνης που μας έκανε αυτό το τεράστιο βιντεάκι, αυτό το ντοκιμαντέρ που θα μείνει στην ιστορία, δεν το συζητάμε. Πραγματικά, δηλαδή, είναι σημαντικό ότι όλα αυτά τα άτομα έχουν ένα κοινό στοιχείο. Εμπνέονται έτσι από αυτή την ομάδα. Και πραγματικά είναι σημαντικό, γιατί μέσα από αυτό είναι η ομορφιά. Είναι η ομορφιά της διαφορετικότητας που ενώνει. Ας τα δούμε και έτσι. Υπέροχα τα λες. Υπέροχα από τα λες. Αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι η δικιά μου ματιά, μπορεί να κάνω λάθος, ναι, όταν έρχεσαι και πέφτεις επάνω μου, σου κάνω φάουλ. Τι να λέμε, ρε παιδιά, το αυτονόητο. Ξαναλέω, λοιπόν, αν εχθές ο Γαύρος έπαιζε μπαλάρα και κέρδιζε δίκαια, είχα κανένα θέμα να πω. Οκ. Okay. Και άλλες φορές που έπαιξαν καλά στην Ευρώπη και είχαν μεγάλες νίκες, βγήκα και είπα, εντάξει, τι να πούμε. Έκαναν μια μεγάλη νίκη στην Ευρώπη, όταν την έκαναν. Αλλά τώρα αυτό χθες, δηλαδή, είναι δυνατόν αυτό? Δηλαδή το βλέπει και γελάει και εγώ κάτι πικραμένος, φίλε. Δεν γίνεται. Για το Γιαννούλη, αν θα δεις τα πόδια του, είναι κάτω σταθερά στο έδαφος. Εντάξει. Δεν είναι εκεί. Αλλά ναι, μπορεί να το δει. Ο άλλος βλέπει. Έτσι, γιατί η φάση είναι περίεργη. Εκεί δεν χρειάζεται. Θα πάει και θα πέσει πάνω σου ο αντίπαλος. Δεν υπάρχει λόγος. Και γυρίζει, άμα δείτε, είναι σαν να το αποδέχεται μετά. Δεν ξέρω, ο Μιχαηλίδη νομίζω γυρίζει. Που λέει ότι δεν είναι αυτό που ήθελε να κάνει. Ας το πω έτσι. Δεν είναι αυτό. Αυτό που είναι πιαστεί παίκτες, γιατί και ο Βαρέλα κάποια στιγμή που έκανε μια κόντρα μέσα στην περιοχή, έφυγε η μπάλα και μετά μονολογούσε. Άμαστε, όχι στη τζίτα, στη ρεβάνς. Όχι προσεκτική. Τα μάτια μας, 1926 τα μάτια μας. Έτσι. Όλα καλά, Κωνσταντίνε. Πρωταβόλος. Φιλιά, γεια σου, φιλάρετέ μου. Γεια. Τα λέμε το μεσημέρι. Και σήμερα και αύριο θα είμαστε εδώ. Σήμερα το μεσημέρι και αύριο. Αύριο κλείνει αυτός ο κύκλος και θα πούμε περισσότερα. Από τη Δευτέρα νέο πρόγραμμα. Εδώ θα είμαστε 8-10. Εδώ θα είμαστε στα βραδινά μας του ΠΑΟΚ να κάνουμε pre-game. Τη βόλτα μας με τους ακροατές. Μου στέλνετε συνέχεια μηνύματα με παράπονο. Δεν με έβγαλες προχθές. Δεν με πήρες, παιδιά. Δεν προλάβαμε. Θα το κάνουμε. Αν δεν είναι αυτή τη φορά, θα είναι την επόμενη. Ελπίζω να τα λέμε Τρίτες και όχι Πέμπτες. Και θα ζήσουμε ζωή να έχουμε, υγεία να έχουμε, κόντρα σε όλα αυτά που συμβαίνουν έξω, το ψυχοπλάκωμα, να περάσουμε έναν χειμώνα που θα είναι ιδιαίτερος, αλλά θα είναι γεμάτος αγάπη για τον ΠΑΟΚ, γεμάτος με ωραία μάτς, με ωραία βράδια και με ωραίες εκπομπές. Ναι, παρακαλώ. Έλα, ρε Κωστή, καλημέρα. Καλώ στη Βαλανιδωράχη. Λοιπόν, αυτοί οι τέσσερις που είναι μέσα, παιδιά. Και να κλείσουμε, μην παίρνετε άλλο για να πάμε στην ώρα μας να φύγουμε. Έλα, Βασιλάκι μου, έλα, αγόρι μου, έλα. Μετά το χθεσινό βραδινό έκτρωμα, να το πω, τι να το πω, εδώ δεν χρειάζεται να λέμε λόγια. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, αν μπορείς και εσύ φυσικά μέσω εσένα πάντα, ναι, να ρωτήσω την ΠΑΕ, τους νομικούς της ΠΑΕ, τι έγινε με την υπόθεση της υπόδειξης της δικαστικούς αυτή για υποβεβασμό του Ολυμπιακού για στημένα παιχνίδια. Ναι. Δεν θα πρέπει να τους αφήσουμε σε χλωρό χλαρί. Θα πρέπει να πάρουμε αυτά τα στοιχεία και να καταφύγουμε στην UEFA. Δεν γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους να περνάνε έτσι ατιμόρυτοι. Ναι. Θα ρωτήσω και τον Βασιλόπουλο, τον Κώστα, το μεσημέρι που θα συζητήσουμε. Έτσι, αυτή τη στιγμή μιλάμε, δεν υπάρχει κάτι που να μπορούμε να πούμε. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Εμείς πραγματικά, σαν ΠΑΟΚ, θα πρέπει μόνο έτσι
να τους κυνηγήσουμε ό,τι στοιχεία έχουμε, να τα μάσουμε και να τα καταθέσουμε στην UEFA, ρε παιδιά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ενώ για στημένα παιχνίδια, για χίλια δυο κακά του ελληνικού ποδοσφαίρου, με επίσημα, με στοιχεία, και να τους αφήνουμε έτσι σε χλωρό κλαρί, θα πρέπει να τους κυνηγήσουμε για να μην ξέρουν τι τους γίνεται. Δεν μπορεί το χτεσινό βραδινό να περάσει έτσι απαρατήρητο. Με ανάγκασαν να δω τις άγριες μέλισσες, γιατί έβλεπα το παιχνίδι. Οι πιο άγριες μέλισσες, φίλε, είναι αυτοί οι κυφίνες της UEFA. Ναι, αδερφέ, αλλά πρόσεξε. Τώρα έβλεπα στο υπολογιστή, γιατί δεν έχω τέτοιο βίντεο. Οπότε αναγκάστηκα, έβαλα στον υπολογιστή. Έχω ένα site δικό μου και το έβλεπα. Βασίλη, λοιπόν, μόλις... έβαλες και τη φωτογραφία. Είναι ακριβώς το πέναλτι αυτό που το οποίο έχει δοθεί. Το μη πέναλτι, το ανύπαρκτο. Και καλά έκανε ναι. Στον τοίχο. Είναι ακριβώς η στιγμή αυτή. Που είναι ένα επιθετικό φάουλ πεντακάθαρο. Που το γυρίζει σε πέναλτι ο Ολλανδός. Ναι, έτσι. Αδερφέ, οπότε αρχίζεις όχι απλά μετά τα περσινά με του ΠΑΟΚ Άγιαξ που μας είχαν στήσει, αλλά τώρα αρχίζουν οι άνθρωποι και γίνονται πολύ πιο επικίνδυνοι σε όλα τους. Λοιπόν, γι' αυτό θα παρακαλέσω πάρα πολύ την ΠΑΕ του ΠΑΟΚ να ό,τι στοιχεία έχει η νομική να τα συλλέξουν και να τα καταθέσουν. Δηλαδή, αυτεπάγγελτη, πώς να σου εξηγήσω, παρέμβαση του ΠΑΟΚ. Γιατί δεν γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους να βρούμε χλωροκλαρί. Λοιπόν, έγινε βασιλάκι μου. Κλείνω. Ναι. Θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου στην Ασπρόμαυρη Κλινική και σε όλα τα ζωμουσάκια και σε σένα ιδιαίτερος να είσαι πάντα καλά. Γεια σου. Γεια σου, Βασιλάκη μου. Πάμε. Γεια σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Έλα. Γεια έλα, Χριστάρα μου. Έλα, αδερφέ μου. Γεια σου, Κωστή μου. Είσαι συνωμοσιολόγος. Είσαι άνθρωπος. Κανονικά πρέπει να επέμβει ο εισαγγελέας και να σε. Μπουζουριάσει. Μπουζουριάζουν τον ρίμα. Βεβαίως. Ναι. Όποιος λέει κάτι διαφορετικό από αυτό που λένε τα ΜΜΕ και το Μαντρί γενικά. Πρέπει να τιμωρείται πλέον και να φυλακίζεται. Αυτή είναι η δημοκρατία μας. Δηλαδή, πού φαντάστηκες εσύ ότι ο Ολυμπιακός έχει σχέση δηλαδή, με την UEFA, για πες, δηλαδή. Επειδή οι τέσσερις τελευταίοι πρόεδροι της UEFA ήρθαν στην κηδεία του Σάββα Θεοδωρίδη. Όχι, βέβαια. Ήταν αγκαλιά με το Μαρινάκι και με το γιο του. Αλλά πες μας, δηλαδή, ότι αυτό είχε σχέση. Έτυχε. Ή πιστεύω, δηλαδή, να πήρες ότι έχει σχέση ο Ολυμπιακός με την UEFA όταν ο Μισελ Αρπαχτινί ήρθε μέσα στην Τούμπα και μας έλεγε. Να μάθει, να κάνετε κι εσείς ό,τι Ολυμπιακός λέει. Να κάνετε λέει ό,τι Ολυμπιακός λέει. Να έχετε λέει σαν παράδειγμα τον Ολυμπιακό. Τέλεια. Πραγματικά, Κωστή μου, κάποιοι έχουν σύνδρομο της Στοκχόλμης. Άλλοι είναι, έχουν την οτροπία του. Άμα δεν μπορείς να αποφύγεις ένα βιασμό, λέει απόλαυσε τον. Δεν πάει. Είμαστε και κάποιοι. Ραγιαδασμός λέγεται. Ραγιαδισμός λέγεται αλλιώς, έτσι. Ναι. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει. Θα το λέμε, θα προσπαθούμε να το αλλάξουμε όπως προσπαθήσαμε και αλλάξαμε πάρα πολύ κάποιοι άνθρωποι και άλλαξε ο ΠΑΟΚ από εκεί που ήταν έτοιμος και ήταν εχμάλωτος επί πολλά χρόνια. Ελευθερώθηκε. Απελευθερώθηκε από τα δεσμά του και τα πολιτικά και τα κομματικά και τα εξαθλητικά και τα λοιπά. Και τα οικονομικά και τα και δικαστικά όλα, και, στιγμή, όλα. Και τα πολιτικά. Ναι. Να μεγαλουργεί και να κάνει τεράστια πράγματα παρά τα εμπόδια τα οποία του βάζουν. Αυτό θα κάνουμε. Έτσι θα προσπαθήσουμε να καθαρίσουμε και την ελληνική κοινωνία αν είναι δυνατόν και το ελληνικό ποδόσφαιρο όπως το κατάφερε ο ΠΑΟΚ εν μέρη. Γιατί λέει ο φίλος του Βαλανιδωράκη και έχει δίκιο ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να κάνει καταγγελία. Ξέρεις πόσες καταγγελίες έκανε ο ΠΑΟΚ. Προχθές μάθαμε ότι η καταγγελία για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού που έγινε πριν από ένα χρόνο που κόντεψε να τρελάνει μια ολόκληρη πόλη και ένα γήπεδο και έθεσε σε κίνδυνο τις ζωές ανθρώπων. Η δικαστής που η οποία ασχολόταν λέει την έβαλε λέει, στο αρχείο. Την έβαλε στο αρχείο. Γλου γλου. Και μετά, γλου, γλου, γλου. Και μετά της είπαν να την ξαναεξετάσει. Δηλαδή τώρα αυτή η κυρία που έβαλε την υπόθεση στο αρχείο θα την εξετάσει ξανά και τι θα κάνει δηλαδή. Θα βγάλει καταδικαστική απόφαση. Είναι απίστευτα πράγματα Κωστή μου, αλλά δεν θα σταματήσουμε τουλάχιστον να τα λέμε. Και αν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι, έστω τότε. Και ένα κόκο, γιατί φαίνεται ότι η αλήθεια τους πειράζει. Πάρα το πολύ. Καταλάβαμε από την παρέμβαση του 1.94 δικηγόρου από την ιδιοκτήτη της ΠΑΕΛ Άρισσας ότι τους ενοχλεί οι αλήθειες. Και θέλουν και προσπαθούν να πείσουν και όσους έχουν διαφορετική άποψη. Δεν θα τους περάσει, τι θα κάνουν. Φιλιά πολλά! Και το νου μας προτείνουν και το, για το Σάββατο. Εννοείται, θα τα πούμε και το αύριο νούμας. Οπωσδήποτε και το μεσημέρι. Δεν υπάρχει νούμας. Περιθώριο διπλό, για μη τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Φιλιά πολλά, φιλιά. Γεια σου, Κολομπάμπουε. Γεια σου, πάμε εδώ. Ναι! Πάμε εδώ, γεια σας. Έλα Κωστή. Εσείς κλείνετε σήμερα. Ναι. Ναι. Είμαι ένας παλιός ακροατής από τα 103 με τον Νίκο το Νικολάου που ήταν ο Νίκος αδερφός. Ο Νίκος ναι. Έφυγε γρήγορα και τον υπεραγαπούσα. Και ανατριχιάζω. Πολύ τον αγαπούσα και... τον Νίκο. Ήταν ναι. Πολύ καλό παιδί και γνήσιο παουξάκι. Βέβαια. Βέβαια. Ήθελα να σου πω τώρα, ας αφήσουμε αυτά. Ναι.
γιατί είναι παρελθόν. Αλεξάνδρα, είμαι ο Στάθης από τη Νεάπολη, ο φίλος του Νίκου. Αλεξάνδρα, με ακούς? Λοιπόν, εγώ, Κωστή, θέλω να πω να προσέξουνε πολύ τη διαιτησία, είτε τη μεν είτε τη δε, και μέσα στην Τούμπα ακόμα μπορεί να μας κάνουνε καμιά πλάκα. Ναι. Αυτό τίποτα, ναι. Ο Κωστή μου, σε αγαπώ πολύ. Να είστε καλά, ακούω. Ευχαριστώ. Με λένε Στάθη, σε ακούω πολύ, πρώτη φορά σε παίρνω τηλέφωνο. Να είστε καλά, κύριε Στάθη, να είστε καλά. Και δεν μπορώ από συγκίνηση να πω τίποτα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Τον Νικολάκη, το φίλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήμασταν παιδικοί φίλοι. Τον υπεραγαπούσα και με αγαπούσε και αυτός. Και με πολύ σεβασμό. Μου έλεγε για σένα. Ναι. Μου έλεγε από το 103 ακόμα. Και μετά πήγα στην Αρένα, πήγε, ναι, ναι. Κωστή. Ναι, ναι, βεβαίως. Και από την Αρένα στο Λίμπερο. Ναι. Συνυπήρχαμε, πάντα. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι δεν καλά. Δεν είχα όμως το στένος να σου δεν πάρω πειράζει. Τηλέφωνο. Όχι, να πάρεις και άλλη φορά και να μιλάμε. Δεν ξέρω, Κωστή, με πιάνει ένα ρίγος, ρε Κωστή. Καθόλου. Να πάρεις, να πάρεις. Να πάρεις ξανά. Θα χαρώ πολύ, θα χαρώ πολύ. Και μας ακούνε αυτοί που έχουν φύγει. Είμαι βέβαιος και μας βλέπουν από κάπου. Έτσι. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Και είπανε τα καλούγια για το Παοξάκι, το Νικολάκη. Να είσαι καλά. Να είναι, λέει, βαρύ το χώμα που θα το σκεφτεί. Καλά, εντάξει ρε παιδιά, εντάξει ρε παιδιά. Τι να πω, τι να πω. Σε χαιρετώ, σε χαιρετώ. Γεια σου, αγόρι, να είσαι μου, καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σου, γεια σου φίλε μου, γεια σου φίλε μου. Νικολάου, δεν έχω να πω. Εντάξει. Φύγαν άνθρωποι έτσι, δεν πρόλαβα να ζήσουν, να ξέρετε ότι αν την Τετάρτη η ομάδα κάνει αυτό που θέλουμε, όλοι αυτοί που δεν πρόλαβαν, από εκεί που είναι, θα το χαρούν και αυτοί με την ψυχή τους. Δεν μπορώ να αποδείξω αυτό που θα πω, αλλά είμαι βέβαιος ότι με κάποιο τρόπο μας βλέπουν και μας ακούν. Με κάποιο τρόπο. Είναι εκεί στο Σούφου Παραδείσου μαζεμένοι και κάνουν αμπαλαέ, ανάβουν πυρσούς, αναστατώνουν εκεί τον τόπο. Υπάρχει μια γωνιά με πολύ εκλεκτά, με πολύ σπουδαία παιδιά που έφυγαν γρήγορα και είμαι βέβαιος ότι θα το χαρούν και το θέλουν με όλη τους την ψυχή. Μπορεί να μην πρόλαβα να το ζήσουν εδώ, θα το ζήσουν από εκεί που είναι. Αυτά, φεύγω, έρχεται δίδυμο φοβερό ψυχιατρίο Κόλκας Μπατμανίδης, τα λέμε στις 2, bye!